Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις τριστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM. Ο κύριος Ιωάννης Διτσιράπης στη Δήμο των Οίκων. Ο Θανάσης Καδαμπάκας στο Production. Η κυρία Εύη Γιώτη, η κυρία Έλια Πατσίδου, η κυρία Ελένη Παπά. Στην γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος, ο Κωστής Ραπτόπουλος, στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM της Κακομοίρας, έως και τις 4. Επικοινωνούμε μέσω γραπτών μηνυμάτων, γράφετε 9.55, αφήνετε και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνει στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Με δύο διαγωνισμούς για σήμερα, όχι έναν, ο πρώτος για τη μαγευτική Σμύρνη, ζήστε το πενθήμερο ταξίδι, το οποίο θα κληρωθεί 23 Νοεμβρίου στην εκπομπή Πλάκα. Τέλος, πάλι σε αυτούς, θα τα πούμε, πάλι σε αυτούς. Ένα μαγευτικό ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 5 μέρες για δύο τυχερούς φίλους ακροατές. Πάρα πολύ απλή διαδικασία, ΑΜΗ3 κενό, Σμύρνη, ονοματεπώνυμο στο 54-344, τώρα όμως και με νέο σπουδαίο διαγωνισμό. Σούπερ τηλεόραση, Super Smart TV 42 ιντσών από την MLS στο Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Την είδα και έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Αν ακολουθείς την ομάδα σου, έχεις δει τα πάντα. Αν ακολουθείς την ομάδα σου, έχεις δει ανατροπές. Δεν έχεις δει όμως τίποτα μέσα από την νέα MLS Super Smart TV 42 ιντσών. Το Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 σου κάνει δώρο τη νέα MLS Super Smart TV 42 ιντσών για να δεις με άλλο μάτι τις αναμετρήσεις αγαπημένης ομάδος και όχι μόνο. Γράφετε ΑΜΗ2, αφήνετε κενό, τη λέξη Smart TV, είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες, το ονοματεπώνυμό και το στέλνετε στο 54-344. Η τηλεόραση είναι αξίας 1.000 ευρώ, είναι απίστευτη, την είδα και έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Μπράβο ρε Κατερίνα, για να καταλάβετε τις μιλάτε, αυτή κάνει ζάπινγκ για εσάς. Ναι ρε, τηλεόραση. Τη μιλάς και κάνει ζάπινγκ. Λες πήγαινε, δες που έχει την εκπομπή. Κάφρα, πέσε, τη μαρμίτα. Και καφέ κάνει. Τι κάνει τίποτα και χάσει. Ενεργοποιεί και απαιτηλέσει. Μην μιλά τώρα, πήρε ένα τηλέφωνο, το κλείνει. Την τηλεόραση. Παίζει την αγαπημένη σου ταινία. Ναι. Ψάχνει στο Google. Μεταφράζει από τα ελληνικά στα αγγλικά και το αντίστροφο. Εσύ δηλαδή που είσαι αγράμματο, τώρα έλυσε το πρόβλημά σου. Ναι. Θα βλέπει έναν Άγγλο και θα έρχεσαι να μου κάνει τον έξυπνο. Να πει εγώ το άκουσα από τον Larry King. Ναι. Όχι το. Τι τηλεόραση, 1.000 ευρώ έχει μόνο αυτή τη τηλεόραση. 1.000 ευρώ. Αλλά ένα τυχερό φίλο θα κρατήσει, θα την κάνει. Θα την κερδίσει αυτήν. Το πρόβλημα είναι ότι πάλι στο Βλαχόπουλο, στον Πάγκο και στο Ζαήρι του δώσανε. Το marketing σου μ' αρέσει, εγώ. Το marketing τη ομάδα. Εμά μα βάλανε στα χαφ. Του λέμε να μα βάλουν κορυφή, αλλά λόγω όγκου, εμένα με γυρίσανε στα μπακ. Εσένα σε βάλανε κάτω τα δοκάρια, τι να κάνουμε. Αφού μα έχουν και παίζουμε, πάλι καλά. Να λέμε και δόξα τω Θεώ. Κάνει και ψαλμουδίε την Κυριακή. Δηλαδή, άμα την πει ψάλε, ξέρω εγώ ένα αυτό, θα ψάλει τηλεόραση. Θα ανεβούμε πάνω, την έχουν, θα την πει ψάλε λίγο και θα ψάλει. Πάρε παρακάτω. Λοιπόν. Να πω ότι η Vodafone κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει και μια κοινωνική παροχή με μια εφαρμογή, την Deep Partners συγκεκριμένα, μια ολοκληρωμένη εφαρμογή για διαχείριση του διαβήτη από τον ίδιο τον ασθενή. Είναι σε συνεργασία με την Novo Nordisk, πρωτοπορούν και προσφέρουν την εφαρμογή Deep Partner, μια πλήρη και έξυπνη εφαρμογή που στόχο έχει να βελτιώσει την καθημερινή των ανθρώπων με ζακαρώδη διαβήτη. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν δωρεάν όλοι οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας και ακούστε κάποια εξ αυτών και να καταλάβετε τη νέα μοναδική προσφορά της Vodafone. Για πες. Μπορεί να αντιστοιχεί με ακρίβεια την ποσότητα φαγητού με υδατάνθρακες που θα καταναλώσει και επομένως να προτείνει τη σωστή δόση ινσουλίνης, αφού προσφέρει μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων τροφών και γευμάτων, η οποία προέρχεται από τον οδηγό διατροφής ελληνικής διαβητολογικής εταιρείας, την οποία ο χρήστης μπορεί να εισάγει σε αυτήν και άλλες τροφές οι οποίες δεν εμπεριέχονται. Δεύτερον, καταγράφει το ιστορικό διαβήτη καθώς και την αντιδιαβητική θεραπεία που ακολουθεί ο ασθενής. Το τηλέφωνο.
Πες μου να μάθω. Παρακολουθεί το ημερολόγιο καταγραφής μετρήσεων γλυκόζης, εργαστηριακών αποτελεσμάτων μετρήσεως αρτηριακής πίεσης, βάρους και σωματικής άσκησης. Φίλε, αυτά, πρωτόγνωνα όταν έχεις smart TV, smart τηλέφωνο, ναι. smart συσκευή. Ναι, ναι. Έχεις αυτή την εφαρμογή την οποία την κατεβάζεις στο κινητό σου. Άμα έχω ζάχαρο. Άμα δεν έχω ζάχαρο, όχι. Ο διαβήτης είναι μια ασθένεια την οποία δυστυχώς, επειδή πολλοί δεν κάνουν εξετάσεις, την αγνοούν. Έχουν πολύ δηλαδή ζαχαρό διαβήτη και την αγνοούν. Και πρέπει να έτσι όπως το πάει η Vodafone, με τόσο προηγημένα πράγματα, θα βρεις το τέλος και το IQ του να σου μετράει, αλλά δεν θα πάρεις Vodafone εσύ, γιατί θα σε βρει μικρό IQ. Κατάλαβε. Δεν πλησιάζω. Κάτσε ρε χοντρέ, Έχει πρόσβαση σε μια σειρά μηνυμάτων και ειδοποιήσεων σχετικά με την ποιότητα των μετρήσεων που έχει καταγράψει όλα αυτά από την Deep Matter, την εφαρμογή και την Vodafone. Για να δούμε τώρα και τους δικούς μας ανθρώπους εδώ. Θα πάμε στους δικούς μας ανθρώπους. Είναι απλήρωτη, ναι. Βεβαίως. Πολλοί κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα. Φάγαν τα λεφτά, Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε για πολλά και όχι ποδοσφαιρικά. Φάγαν τα λεφτά, αλλά το έχουμε πει πολλές φορές ότι εδώ είμαστε για τους πάντες. Και όταν λέμε για τους πάντες, για τους πάντες. Κάτσε τον πρόλογο και μπες στο θέμα. Κλείστε λίγο το μικρόφωνο για να συνοηθούμε. Λοιπόν, επειδή πριν βγει οτιδήποτε στον αέρα το ερευνούμε από 10 μεριές και δεν βγαίνει κάτι έτσι, υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι εργαζόμενοι και κρατηθείτε, είναι 5 χρόνια απλήρωτοι. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν πάρει δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα. Και η εργοδοτική αρχή κυκλοφορεί ελεύθερη, παρά το γεγονός ότι ο νόμος προβλέπει ότι αν κάποιος επιχειρηματίας δεν καταβάλει το δώρο Πάσχα ή το δώρο Χριστουγέννων, έχει την αυτόφορη διαδικασία. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας εδώ πέρα, συμπολίτες μας, οι οποίοι δουλεύανε σε ένα κομμάτι της πόλης, σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πόλης, το οποίο ήταν επιδοτούμενο από προγράμματα ΕΣΠΑ. Επιδοτούμενο, δηλαδή δεν ήταν βάρος. Δεν ήταν βάρος σε εσάς και σε μένα κάθε μήνα. Άνθρωποι οι οποίοι. Άνοιξε το μικρόφωνο τώρα, γιατί. Δεν με ενδιαφέρει οι άνθρωποι αυτοί. Είναι χολύπτης τώρα. Οι άνθρωποι. Τον είπαμε στο κλείσιμο. Μεγαλύτερο από σένα δεν υπάρχει. Υπάρχουν, τον είπαμε στο κλείσι. Εκείνη την ώρα γιατί ήθελα να κάνω την παρουσίαση. Ποιο ρόπαλο να πάρω το δικό στο κεφάλι αυτού να σπάσω. Πάρε, σπάσε όποιο θέλει. Να σπάσει το. Επί ποιου κόμματος γινόταν αυτά. Σημασία έχει ότι σήμερα που μιλάμε εδώ και. Μια πενταετία που δεν πληρώνονται, αδιαφορώ γιατί. Και επί ποιου κόμματος δεν πληρώνονται, δεν με νοιάζει. Η δημοτική και η περιφερειακή αρχή δεν έχουν κόμματα. Ο Τζιζικώστας που βγήκε σήμερα δεν κατέβηκε με κάποιο κόμμα. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Γιατί δεν το καταλάβει το χοντρό κεφάλι. Ο Τζιζικώστας δεν έχει κόμμα. Δεν έχει κόμμα. Τώρα κατεβαίνει για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κατέβηκε όμως με την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία το σέρνει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Για μένα, ρε. Ρε φίλε, μιλάμε για δημοτικούς υπαλλήλους, μιλάμε για περιφερειακούς υπαλλήλους. Δεν από τα κόμματα αυτά. Μιλάμε για να στηρίζουν κόμματα αυτούς. Ποιος. Από ποιους υπαλλήλους. Ποιο κόμμα στηρίζει τον Μπουτάρη. Περίμενε. Το Πασόκ, αριστερός είναι ο Μπουτάρη. Τι σχέση έχει. Λοιπόν, πάμε στο θέμα γρήγορα. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί. Το ζητούμενο είναι ότι θα του παρουσιάσουμε. 5 λεπτά θα μα πούν το πρόβλημά του. Παραπάνω. Και όπως είπα και πριν, διαπιστώνουμε ότι για άλλους υπάρχουν νόμους και εφαρμόζονται, για άλλους δεν υπάρχουν νόμοι οι οποίοι εφαρμόζονται κατά το δοκούν, όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Πάρ' το γρήγορα, λοιπόν, τελειώνω. Είμαι πολύ περίεργος αν μέχρι το τέλος της εκπομπής η περιφερειακή αρχή θα φροντίσει να λυθεί το θέμα, γιατί είναι το λιγότερο κατάπτυστο. Λοιπόν, δίπλα μου η Αναστασία Κατσούκα, μία εκ των εργαζομένων. Οι οποίες έχουν να πάρουν 5 χρόνια το μισθό τους. Έχεις οικογένεια, να φανταστώ, Αναστασία. Γιατί φεδάκια. Έχω και δύο παιδιά. Και δύο παιδάκια. Και πρόσφατα συγχωρέθηκε και ο άντρας μου, κάτω από την πίεση όλων αυτών. Πώς γίνεται, καταρχήν, επειδή φαντάζεσαι, πώς γίνεται κάποιος να είναι 5 χρόνια πλήρως. Καταρχήν, μιλάμε για την ΕΘ, για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχία Επιχείρηση Θεσσαλονίκη, η οποία είναι υποεκαθάριση. Ήτανε με. Προγράμματα ΕΣΠΑ, δηλαδή. Όχι μόνο προγράμματα ΕΣΠΑ. Ήτανε, η ΝΕΘ συστήθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το 1998 ως αμυγής εταιρεία με σκοπό την παροχή ανταποδοτικού χαρακτήρα. Ωραία. Και γενικά υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και σε άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή και σε συνεργασία με τρίτους.
Στη συνέχεια μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με απόφαση τότε του Περιφερειακού Συμβουλίου. Mm-hmm. Μοναδικός μέτοχος με το ποσοστό το 100% είναι η πρώην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Άρα η Περιφέρεια. Δηλαδή η Καθολική Διάδοχος Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τον νόμο του Καλλικράτη. Ωραία. Λοιπόν, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Μακεδονίας Θράκης αποφασίστηκε η λύση, η καθάριση. Και αμέσως μετά, με αποφάσεις πάλι του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενεκρίθηκε η μεταφορά μας στο προσωπικό, όλο το προσωπικό της εταιρείας, σε προσωπικής θέση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ενώ το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε και την έκριση των εκαθαριστών με υποχρεώσεις που βάραν την επιχείρηση μέχρι το 2013. Αναστασία, ένα-ένα. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος με τι έχει να κάνει. Είπαμε ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η κατάσταση. Μην φανταστεί κάποιος ότι ξαφνικά έτσι μας ήρθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και ασχοληθήκαμε με κάτι. Ούτε υπάρχει κάτι πονηρό και περίεργο. Απλά όταν έφτασε στα αυτάκια μας ότι υπάρχουν εργαζόμενοι επί πενταετία δεν πληρώνονται και μάλιστα οι οποίοι έχουν, δεν είναι κάποια ιδιωτική εταιρεία ή κάτι άλλο, ψάχνεσαι και λες αρφήθηκε. Και λες από πού όλο αυτό το θράσος και από πού όλη αυτή η ανοχή. Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, μιλάμε για μια εταιρεία η οποία ανήκει στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για εργαζόμενους όπου με διαβεβαίωσε ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας ότι όντως έχετε όλα τα δίκαια με το μέρος σας. Μιλάμε για αποφάσεις δικαστηρίων από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Δύο αγωγές κάναμε που καταθέσαμε, κερδίθηκαν με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ενεκρίθηκαν ότι πρέπει να πληρωθούμε στο 100% των χρημάτων των οποίων εμείς προσφύγαμε και ζητάμε να πληρωθούμε. Απλώς τι συμβαίνει τώρα. Μισό λεπτό λίγο, αν δεν κάνω λάθος η ανασχόλησή σας ήταν μετακταίο. Ήταν μετακταίο, ήταν σε... Για να ξέρει και ο κόσμος με τι μιλάμε. Με ευρωπαϊκά προγράμματα, με τη διεύθυνση κοινωνιών. Ήταν καθαρά ανταποδοτικού χαρακτήρα. Μην φανταστείτε ότι ο κόσμος μιλάμε για χιλιάδες εργαζόμενους, μιλάμε για έξι εργαζόμενους. Για πέντε εργαζόμενους που είμαστε τώρα. Πέντε εργαζόμενοι προσφύγαμε στα δικαστήρια. Ο ένας δεν είμαστε σε καθεστώς επίσης εργασίας. Εμείς οι πέντε είμαστε. Εμείς οι πέντε συνεχίζουμε. Εμείς οι πέντε είμαστε οι αδικημένοι και οι πονεμένοι και οι φτωχοί. Πολύ να το πω πώς θέλετε. Δεν είναι. Το πω. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχετε δουλέψει και δεν πληρωθήκαμε. Και δουλέψαμε και δεν πληρωθήκαμε. Όταν με το νόμο του Καλλικράτη έπρεπε η εταιρεία να προβεί σε καθεστώς λύση εκαθάρισης, εμείς μεταφερθήκαμε όλοι οι υπάλληλοι σε διάφορες υπηρεσίες της τότε νομαρχίας. Μάλιστα. Δηλαδή, στο Διεύθυνση Μεταφορών, σε Γραμματική Υποστήριξη Σημεία Συνάδελφος, μέχρι ότου λυθεί το θέμα μας της μεταφοράς. Mm-hmm. Μεταφερθήκαμε, δουλεύαμε κανονικά στο ωράριο που απασχολούνταν οι μόνιμοι υπάλληλοι. Από τότε δεν υπήρξε ενδιαφέρον, δεν υπήρξε λύση στο θέμα μας. Δηλαδή, έπρεπε να γίνει η μεταφορά μας. Όλο το προσωπικό, στο προσωπικό το νόμιμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να κλείσει εταιρεία. Δηλαδή, για να κλείσει ουσιαστικά έπρεπε εμείς να μεταφερθούμε ή να απολυθούμε. Μάλιστα. Και δεν έγινε ποτέ αυτό. Και δεν έγινε ποτέ. Παρά ότι υπάρχει σχετική απόφαση. Ακούστε λίγο να δείτε. Πάρθηκαν πάμπολες αποφάσεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κεντρικής Μακεδονίας ότι ναι, το προσωπικό αυτό πρέπει να μεταφερθεί. Έφυγε η απόφαση αυτή στην Διεύθυνση Αποκεντρωμένης, η οποία όρισε και προσωποπαγής θέσης για μας. Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, εγκρίθηκε και ο έλεγχος των εκαθαριστών και έπρεπε να μεταφερθούμε σε διάφορες υπηρεσίες ως έκρατη νομαρχία ότι μας είχε ανάγκη. Ταυτόχρονα δεν είχαν μπει και τα κονδύλια για την πληρωμή μας. Ούτε τα κονδύλια έφτασαν ποτέ στα χέρια μας, ούτε εμείς μεταφερθήκαμε. Ενώ λοιπόν έχουν μπει χρήματα για να πληρωθείτε. Είχαν εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πώς γίνεται να εξαφανίζουν τα χρήματα αυτά. Δηλαδή τώρα ακούει ο απλός πολίτης. Δηλαδή εγκριθήκαν από το Περιφερειακό στον προϋπολογισμό. Εγκρίθηκαν τα χρήματα. Μάλιστα. Εγκρίθηκαν τα χρήματα. Δεν ξέρω αν υπήρχαν ή όχι. Απλώς πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο απόφαση ότι ναι, αυτή η απόφαση πάρθηκε μέσα στο Περιφερειακό το 2011. Δουλέψαμε μέχρι το 2012-2013. Από το 2013 πήγαμε στην καινούργια αρχή, είπαμε το πρόβλημά μας. Κάποια στιγμή θεώρησαν ότι δεν μπορούμε εμείς παράνομα να δουλεύουμε και να μην πληρωνόμαστε, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά μας στο μόνιμο προσωπικό. Και ανακαλυφθήκαμε πίσω πάλι στα γραφεία της εταιρείας. Για να μην όμοιροι, μονοπολούμε, όμοιροι όλες αυτές τις κατάστασεις. Όλες τις κατάστασεις. Πολύ καρπέ. Κοντά στο μικρόφωνο, αν έχεις την καλοσύνη, δεν είσαι πρόβλημα. Να προσθέσω και κάτι άλλο λίγο. Να προσθέσω λίγο και κάτι για να... Πες το. Λοιπόν, οι δύο αγωγές που κατατέθηκαν μας δικαίωσαν. Επίσης, προσφύγαμε στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και συντάχθηκε δελτίο εργατικής διαφοράς όσον αφορά τα δώρα των Χριστουγέννων, Πάσχα, τα επιδόματα. Δεν υπήρξε καμία συνέχεια σε αυτό το θέμα. Είμαστε σε καθεστώς επίσχυσης. Το Σώμα υποτίθεται ότι
έκανε τις ενέργειες που έπρεπε να κάνει για να δοθεί το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα για να κρίνει ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Και κάτω από αυτή την πίεση και τότε και πρέπει να με κάπως να συντηρηθούμε, αναγκαστικά κάναμε την επίσκεψη εργασίας. Έχω μπροστά μου τις αποφάσεις του μονομιλούς πρωτοδικείου και την ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών. Πολύ καρπέ. Πώς γίνεται, πόσα χρόνια είσαι εργαζόμενος στην περιφέρεια? Στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ, συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη. Από το 1999 δουλεύουμε. Από το 1999. Ναι. Υποθέτω ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ μια τέτοια εξέλιξη. Όχι, δουλεύαμε στα ΚΤΕΟ, μεταφερθήκαμε μετά στη Διεύθυνση Κοινωνιών, ναι. Και κατόπιν καθόμαστε. Ό,τι σου ζητούσαν το έκανε. Φυσικά. Μου και βρίσκεται δεκαφρονικά εγκλωβισμένοι 5 άνθρωποι. Ναι, γιατί δεν μπορούν να εργαστούμε και κάπου άλλου, γιατί τα ένσημα κολλούνται κανονικά. Α, συνεχίζει και συνεχίζει. Ενώ είναι υπό η καθάριση, θα έπρεπε να το φροντίσουμε να το τρέξουν. Ναι, τα ένσημα κολλούνται κανονικά και εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε κάπου αλλού γιατί θα θεωρηθεί μαύρη εργασία. Από τις αρχές, πριν ρωτήσεις. Από τις αρχές, από αυτούς που έχετε απευθυνθεί, έδειξε κάποιος ενδιαφέρον να πει ότι ρε παιδιά, υπάρχει αυτή η λύση για το πρόβλημά σας? Όχι, μας παρέπεμπτα συνέχεια σε διάφορους αρμόδιους. Έχουν πάει μέχρι και στην Αθήνα. Από ό,τι γνωρίζω, έχετε επισκεφτεί και το Υπουργείο Εσωτερικών πάρα πολλές φορές. Έχουμε απευθυνθεί σε 4 υπουργούς εσωτερικών διαχρονικά. Από Πασόκ. Από Πασόκ. Με Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχουμε απευθυνθεί. Πήγαμε και στην Αθήνα και ακόμη περιμένουμε απάντηση. Είπαν το θέμα μας θα λυθεί. Τα λεφτά από το ΕΣΠΑ έχουν πάρθει. Δεν έχουμε πάρθει, παιδιά. Ναι. Μην μπερδεύετε το πρόβλημα. Αυτό το ξέρω. Εμείς μαζεύαμε χρήματα. Εμείς απλά, διαβεβαιωμένα, όπως γράφει μέσα και ο δικηγόρος μας. Η περιφέρεια χρωστάει στην εταιρεία 799 χιλιάρικα και από αυτά εμείς είναι οι μισθοί μας που πρέπει να πληρώσουμε. Γιατί ρωτάω εγώ αυτό? Γιατί και σε άλλες περιπτώσεις, συγγνώμη, είχαν πάρθει τα χρήματα του ΕΣΠΑ και δεν αποδόθηκαν σωστά. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι, δεν το λέω για τη δική σου περίπτωση, γενικά μιλάω. Πρέπει να μάθετε αν τα λεφτά του ΕΣΠΑ ήρθανε και πού πήγανε. Ποιοι τα πήρανε, παιδί μου, ποιοι τα τσέπασαν, ποιοι δεν τα δίνουν, αν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί είναι. Δεν είναι για το ΕΣΠΑ για αυτό το θέμα που αφορά. Η επιχείρηση ήταν αυτοτελής, η επιχείρηση είχε κάποια έσοδα. Και είχαμε κάποιο ταμείο. Εμείς είμαστε αυτοτελής επιχείρηση. Διανέμαμε τα παράβολα στα ΚΤΕΟ και εισπράττουμε κάποια χρήματα. Και από αυτά πληρωνόμαστε και μισθοί μας και όλα. Κάποια στιγμή κλείσανε τα ΚΤΕΟ και μας μεταφέραν στη Διεύθυνση Κοινωνιών. Και συνεχίζουν να εργαζόμαστε στη Διεύθυνση Κοινωνιών. Ο προϊστάμενος σας ποιος είναι αυτή τη στιγμή? Δεν έχουμε προϊστάμενο, έχουμε ορκωτό λογιστή. Υπάρχει ορκωτό λογιστή, ο οποίος τρέχει πωλήσει και καθάρισε. Είναι πωλήσει και καθάρισε η εταιρεία από το 2011 ουσιαστικά και ακόμη δεν έχει γίνει λύση και καθάρισε. Υπάρχει κάποιο φυσικό πρόσωπο το οποίο. Ακούστε λίγο. Συγγνώμη. Με αυτό θα κλείσουμε. Υπάρχει κάποιο φυσικό πρόσωπο το οποίο έχετε απευθυνθεί και είναι ο κρίκος που σας συνδέει με την περιφέρεια. Και θα πρέπει να απευθυνθούμε για το. Όταν αποφασίστηκε το να γίνει η εκαθάριση, δόθηκε όλη η υπόθεση σε ορκωτούς λογιστές. Mm-hmm. Οι ορκωτοί λογιστές κάναν τον έλεγχο. Ταυτόχρονα, για να υπάρχει και διαφάνεια με τον καινούριο περιφερειάρχη που ανέλαβε εδώ, τον κύριο Τζιτζικώστα, δόθηκε και σε μια ιδιωτική εταιρεία στην Γκορ Θόρτον να κάνει τον έλεγχο. Υπήρχε ταύτιση με τον ορκωτό λογιστή. Αλλά τι έλεγε το Περιφερειακό Συμβούλιο? Πήρε την απόφαση ότι ναι, εγώ είμαι υπεύθυνος για να πληρώσω όλα αυτά που χρωστάει η εταιρεία, γιατί είμαι εγώ μόνος μέτοχος. Και για να έχει νομιμότητα έφυγε στην αποκεντρωμένη. Και η αποκεντρωμένη απαντά ότι δεν είναι ο τρόπος του θα πληρώσει εσύ περιφέρεια. Πρέπει εσύ σαν περιφέρεια να δώσεις τα λεφτά στον ορκωτό, να πληρώσει ο ορκωτός αυτές τις υποχρεώσεις που έχει προς εφορία, ΙΚΑ, εργαζόμενος και στους άλλους προμηθευτές. Και η υπόθεση σταμάτησε εκεί. Ο ορκωτός λογιστής είπε, εφόσον δεν μπορείτε να τελειώσει η υπόθεση με βάση την απόφαση αποκεντρωμένης, πάρτε όλα τα χαρτιά σας και κάντε εσείς την εκαθάριση. Λοιπόν. Για σταμάτησε η υπόθεση εκεί. Επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος, το θέμα το παρουσιάσαμε. Νομίζω ότι είναι. Εμείς τώρα, παιδιά, να σας πούμε τι ζητάμε. Ζητάμε να πληρωθεί το σύνολο των δεδολευμένων μισθών και αποδοχών. Αναστασία, συγχώρεσε με. Και ζητάμε να σταματήσει αυτό το μαρτύριο της εργασιακής ομοιρίας. Να μεταφερθούμε στις θέσεις που πήρε η αποκεντρωμένη σε προσωπαγής. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορεί να μας μεταφέρει για τους ΑΒ λόγους που υπάρχουν, νόμιμοι μπορεί να μεταφερθούμε, ας μας απολύσει. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε άλλο όμοιροι. Πρέπει κάπως να ζήσουμε. Κάπου πρέπει να πάμε να δουλέψουμε. Οικογένειες έχουμε, το παιδιά έχουμε. Το κλείνω για να καταλάβει και ο τελευταίος ακροατής. Μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι είναι υποκαθεστώς ομοιρίας, έχουν να πληρωθούν 5 χρόνια, λαμβάνουν μόνο υποσχέσεις και ούτε τους πληρώνουν, ούτε τους απολύουν. Είναι μετέωροι, όπως θα μπορούσε οποιοδήποτε από εσάς να είναι μετέωρος. Και πάνω σε αυτόν τον αγώνα και την απελπισία τους, πέρα από τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίες έχουν
βγαίνουν και δεν βρίσκουν άκρη, γιατί δεν μιλάμε για επιχειρηματίες οι οποίες έχουν να παίρνουν εκατομμύρια. Μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι έχουν να παίρνουν λεφτά να επιβιώσουν. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι όμοιροι όλες αυτές τις καταστάσεις και πάνω στην απελπισία τους ήρθαν και εδώ να καταθέσουν. Ναι, άκουγα εδώ, πήγαν και αλλού, σε άλλα μέσα. Δεν με ενδιαφέρει. Ο, με ενδιαφέρει εμένα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Τα οποία τους κλείσαν την πόρτα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος εργαζόμενος στα μέσα. Που λένε τα μέσα είναι του λαού και τα λοιπά. Δεν με ενδιαφέρει τόσο την καλονία, αλλά το παίξει καλό τώρα πα. Όχι ρε. Δεν είσαι καλό. Όχι ρε, δεν είμαι καλό. Ούτε εσύ είσαι καλό. Κοπρόσκυλα είμαστε. Ευαίσθητο. Άλλο λέω εγώ. Πήγαν οι άνθρωποι σε πολιτικά ραδιόφωνα σε κάποια άλλα μέσα και του κλείσαν την πόρτα. Δηλαδή η δημοκρατία που έπεσε το 1974 επί Χούντα και ήρθε η ιδιωτική τηλεόραση και το ραδιόφωνο είναι δημοκρατικά, έτσι. Πάλι λοιπόν. Ξεκίνημα νέα αγώνες, 17 Νοέμβρη. Break, λοιπόν, κατανόηση, καλή δύναμη στον αγώνα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε, εδώ, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθειά σας. Αναστασία, σου υπόσχομαι ότι θα το τρέξουμε. Μακάρι, μακάρι, θέλουμε να ευαισθητοποιηθούν εσένα κάποιοι από την και να μας δώσουν το απάντηση. Σου έφυγε, αγχωμένη. Λοιπόν, καλή Άστε δύναμη. Καλά, καλή δύναμη και σας, καλή συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη φορά που το ήπιες σκέτο, ρε. Πρώτη φορά που το ήπιες σκέτο. Τι σκέτο. Πρώτη φορά που. Αμάν, για να μπορέσουμε να σε ταΐσουμε, να σε ανεβάσουμε. Γιατί μισή ώρα δεν μπορείς να μιλήσεις. Τι σου δίνω, βρε, τι μπορεί να σου δίνω. Καλό έβιτα. Τι θα σου δώσω. Λοιπόν, 100% φυσικό χυμό κριτική βιολογική αλόη σε τζέλ, υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδι, ματζουράνα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χαρέπι, κρύταμο και δίκταμο. Λοιπόν, σε αναζωογονή. Για αυτούς οι οποίοι έχουν ανεβασμένο ζάχαρο, ευαίσθητο έντερο, ανεβασμένη χοληστερίνη, δυσκυλιότητα, απόνυξη αρθρώσης, αυξάνει το αμυντικό σύστημα, καταπολεμάει τους ουρούς και τις πεπτικές διαταραχές. Μοναδικό προϊόν το οποίο έχει τη φόρμουλα, έχει την πιστοποίηση η φόρμουλα του από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Δοκιμάστε το και θα δείτε άμεσα αποτελέσματα και τηλεφωνήστε για να το αποκτήσετε τη μοναδική τιμή των 34 ευρώ και 90 λεπτών στο 2312-200-500. Λοιπόν. Θα θέλαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι το θέμα το οποίο απασχολεί και πρέπει να μας απασχολεί είναι ένα και μοναδικό. Η σφαγή του Ρησίου στην επανομή. Ποιο, άλλο. Είναι αυτό το οποίο έγινε στο Παρίσι, φίλε μου Κώστα. Λοιπόν, αυτό το οποίο συνέβη στο Θα το κάνουμε δράμα και εμείς τώρα αυτό τώρα. Θες να το κάνεις δράμα, θες να το κάνεις καβάλα, κάτω τι θέλεις. Εγώ ξέρω ότι κατά κοινό. Θα αυτό το θέμα τώρα. Γνώμη για αυτό ναι. Δεν έχεις. Τι γνώμη για αυτό να έχω. Έχω γνώμη και πέρα τι λέω. Γι' αυτό πληρώνεις. Λέω για το. Για η τα... Κατερίνα εδώ πέρα μου στέλνει μήνυμα. Λέει, συγγνώμη, ρε παιδιά, τόσες χιλιάδες που είναι απολυμμένοι, αδικημένοι και ψυχρό, δεν έχω ψυχή, δεν έχω δικαίωμα να βγει το πρόβλημα στον αέρα. Η πορεία μου είναι γιατί βγάλετε ο νέο συγκεκριμένο. Καλοπροαίρετα ρωτάω, με εκτίμηση η Κατερίνα υπογράφει και ω εκπαιδευτικό. Ήρθανε, μα βρήκανε, τσεκάραμε το πρόβλημά του Κατερίνα και το βγάλαμε. Αν πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι το ύποπτο, θεμητό, εγώ διαβάζω. Ρε, με τις γυναίκες στο Facebook μιλάς, ρε σηκώ, είναι πείτε δυνατό. Τίποτα για το τρομακτικό τύπημα. Η ζωή δεν είναι μόνο μπάλα. Νίκο, φυσικά και δεν είναι μόνο μπάλα. Και φυσικά και θέλω να μιλήσω. Τον έπιασε ο πόνος τον Νίκο. Ο Νίκος είναι ο άνθρωπος που τον γνώρισα με γυναίκα επιτέλους 35. Δεν είχε ούτε μια φίλη. Τι θέλει ο Νίκος, να μας πει τι, ό,τι. Ρε φίλε, λέει τι γίνεται. Να σου πω κάτι. Τι έγινε τα μέσα, τι πάθατε τώρα τα μέσα. Τι έγινε με τα μέσα. Άσε τα μέσα και τα έξω. Τι έγινε τα υπάρχει μέσα. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Τι έγινε δηλαδή. Λοιπόν, ό,τι. Πέφτεις ένα βράδυ για ύπνο. Και ξυπνάς χωρίς το παιδί σου, χωρίς τη μάνα σου, χωρίς λοιπόν, το θείο σου. Βγαίνει το παιδί σου έξω να πάει να δει. Και δεν γυρνάει. Και ξαφνικά την ώρα που βάζει τηλεόραση να δει. Ειδήσεις ή κάτι άλλο, μια ταινία διακόπτεται και σου λέει: ναι. Ξέρεις, εκεί που πήγε το παιδί σου. Έπεσε βόμβα. Πήγανε τρεις τύποι ναι. Οι οποίοι φωνάζαν Αλλάχ, Αλλάχ ή Χριστός, Χριστός ή ό,τι θέλει. Όχι, δε, άστα τα. Λοιπόν. Ναι. Ναι. Και. Και ήταν σωσμένοι με εκρηκτικά και πυροβόλησαν τον κόσμο και έχει 130 νεκρούς. Λογικό. Λογικό. Είναι λογικό να συμβαίνει. Λογικό, ναι. Δηλαδή, αν με ξέρεις. Γιατί εσείς βλέπετε τα ευρωπαϊκά κανάλια. Δεν βλέπετε τα κανάλια. Όλα τα κανάλια. Όλα τα κανάλια. Βλέπεις και τη Συρία στα κανάλια. Βεβαίως. Ναι, τι βλέπεις. Ό,τι σημαίνει καθημερινώς. Τι γίνεται για πέντε. Όπως αυτό σε το τι γλώσσα τα ακούσα αυτά. Το Αλτζαζίρα στα κανάλια. Τα Τσατζίρα. Τι λέει το Αλτζαζίρα. Το Αλτζαζίρα τι λέει. Τι λέει, ό,τι σημαίνει. Τι λέει, τι είπε το Αλτζαζίρα. Γιατί οι Άραβες δεν έχουν δύναμη. Πόσο είναι, ναι. Δεν μου λες. Πήγαν οι Γάλλοι να χτυπήσουν. Βεβαίως, απαντήσανε. Τι χτυπήσαν οι Γάλλοι. Κατευθείαν υποτίθεται το. Στάσιο ρε, περίμενε ρε, άστο άσυρε. Χτύπησαν παιδιά. Εννοείται. Χτύπησαν γυναίκες. Φυσικά. Χτύπησαν άμαχους. Φυσικά. Μάλιστα. Και τώρα τι ζητάνε.
Εκείνα γιατί δεν τα δείξατε στην τηλεόραση. Ούτε καναλάρχης, ούτε. Κλανάρχησης. Κλανάρχησης δεν είναι καναλάρχης. Κοίτα, ναι. Μην το γελιοποιείς. Μην το γελιοποιώ. Δηλαδή παρουσιάζεται ένα θέμα από τη μια πλευρά. Λέω εγώ. Το παρουσιάζουν, ναι. Το παρουσιάζουμε. Όχι. Ο κακός Αλλάς και ο καλός Χριστός. Αυτό παρουσιάζουμε. Δεν διαφωνώ μαζί. Α, δεν διαφωνείς μαζί. Προτρέχεις. Τι προτρέχω. Να χρεώσεις. Και να... Τι να χρεώσω, ρε, να τα χρώματα είναι απλά. Τι να χρωματίσω, ρε. Δεν σκοτώσαμε τα παιδάκια τους. Οι Γάλλοι. Υπάρχουν χειρότερα πράγματα. Δεν μου λες, αυτός ο Μούφας ο δήμαρχος εδώ, του TV100, όπως το λένε. Ο Μπουτάρης. Mm. Όταν χτυπούσαν οι Γάλλοι τα παιδάκια αυτονώνε, έβαψε το λευκό πύργο με το χρώμα το. Της Συρίας. Της Συρίας. Όχι. Τσατσατζίρα. Όχι. Τα τσατσατζίρα θέλω να δω. Όχι. Όχι. Λοιπόν, δεν σε προβληματίζει. Ωραία, δεν με προβληματίζει. Όχι, γιατί δεν το έκανε. Γιατί, δεν το, γιατί ούτε, εσύ το έκανε. Το ερώτημα. Ούτε εσύ το έκανε. Εγώ είμαι ούτε το πρόβλημα. Ούτε τα κανάλια το κάνουν. Φίλε, όταν βομβαρδίζει, πάμε πάλι από την αρχή. Όταν βομβαρδίζει ο Αμερικάνος. Έχει ενδιαφέρον. Δεν τα δείχνουν. Όταν συμμαχεί ο Γάλλος και ο. Εντάξει, δεν τα δείχνουν. Τώρα που τη φάγαμε εμείς οι Ευρωπαίοι, τα χεριά, οι ιστορίες, η συμπαράσταση κτλ. Αθώοι δεν ήταν αυτοί που σκοτώθηκαν στο Παρίσι. 100%. Οι άλλοι που σκοτωνόντουσαν από τους Γάλλους εκεί δεν ήταν. 100%. Αθώοι. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Δεν πρέπει. Όχι. Ρε φίλε, επειδή δεν είναι στο δικό μου το κεφάλι. Τι ψυχικό μου. Κοίταξε, αν το ξαναπιάνει. Τι με λες τώρα. Είναι σοβαρότατο. Πιάνεις ένα σοβαρότατο θέμα από τη μια μεριά. Όχι, κάνεις λάθος. Γιατί δεν το παίρνεις. Πιάνω το θέμα, δεν το πιάνω. Όχι, εσύ λες είμαι ανεξάρτητο ραδιόφωνο και δεν έχω θέματα κτλ. Σου είπα εγώ ότι είμαι με τους Γάλλους ή είμαι με τους Γαλλικούς. Ναι, γυγατιστές. Με το πες. Τι είπα. Γιατί όταν σκοτώναν τα παιδάκια των Συρίων. Εντάξει, ναι. Εσύ δεν βγήκες εδώ πέρα να μας πεις τα καημένα τα παιδάκια. Δεν βγήκες, αν πεις. Όποτε μιλήσαμε για το μεταναστευτικό πρόβλημα. Στο κανάλι Τζατζατζίρα. Όποτε λέγαμε για τους πρόσφυγες. Δεν μου πες για τον Ευρωπαίο που πυροβόλαγε εκεί τα παιδάκια. Εξεγείνε. Ξεχνάς ότι είχαμε την τιμή να φωνάξουμε σαν πρώτοι ότι πρόκειται για πρόσφυγες και όχι για μετανάστες. Αχ, κόκκινε μου, άλλο λέω. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Είναι σημαντικό. Άλλο κομμάτι είναι αυτό. Είναι σημαντικό όμως. Όταν βομβαρδίζαμε εμείς οι Ευρωπαίοι. Είπες καμιά κουβέντα. Δεν είχαμε την ανάλογη ευαισθησία, βεβαίως. Τελειώσαμε. Πάμε άλλο θέμα. Δεν αλλάζει. Τι άλλο. Εδώ μένει το θέμα. Τι άλλο. Δεν τελειώσαμε. Ξαφνικά. Ναι. Ξαφνικά. Υπάρχει τι? Αυτό το υποκριτικό. Ποιο υποκριτικό. Έχει βαθύτερα αίτια το υποκριτικό. Εγώ τρελαίνω περισσότερο και το με κάτι άλλο. Τι? Το υποκριτικό είναι πιο βαθύ. Ναι. Τι. Θα σου πω τι είναι. Για πες τι. Βγαίνουν τώρα, βάζουν τη γαλλική σημαία στο προφίλ του. Είναι σε ένδειξη πένθου. Ναι. Για αυτού οι οποίοι λένε γιατί το βάζετε και πώ και τι. Είναι πένθο. Λοιπόν. Κάνουν ό,τι κάνουν. Αυτό που με ενοχλεί. Τι σε ενοχλεί, ρε. Θα σου πω. Είναι δύο πράγματα. Πρώτο, αυτό που λες και έχεις 100% δίκιο. Τι λέω, δηλαδή. Ότι βλέπουμε μονοπλευρά τα θύματα και όχι από την άλλη πλευρά. Α, μπράβο. Και το δεύτερο. Γιατί δεν είναι χριστιανοί, και το είναι μουσουλμάνοι. Και το δεύτερο. Το δεύτερο είναι ότι το βλέπουμε σαν να παρακολουθήσω μια ταινία στον κινηματογράφο. Ναι, ναι. Υπερπαραγωγή με πάρα πολλά θύματα. Ναι. Και την επόμενη μέρα το ξεχνάμε, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ναι, γιατί και δεν είναι στο δικό μας το κεφάλι. Στο δικό σου κεφάλι ήρθε το. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο κόσμος όλος. Ή ο πολύς ο κόσμος. Ναι. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Για, πες με. Για να αποκαλύπτουμε ποια είναι η επόμενη μέρα. Έλα, αποκάλυψε την επόμενη. Λοιπόν, είναι ότι τώρα, αν θα αρχίσουν να κλείνουν τα σύνορα η μία χώρα μετά τις άλλες, γιατί ναι. Θα δηλώσουν ότι είναι. Θα σου μείνουν οι πρόσφυγες εδώ. Αυτό θα μου πεις. Αυτά που σου είπαμε χθες θα αρχίσει τα παρουσιάζει γενικά σου σήμερα. Πρόβλημα είναι. Ρε φίλε, συγγνώμη. Η Ελλάδα ναι. Έχει χρήματα να ταΐσει τα παιδιά της. Τώρα γιατί το λες. Η Ελλάδα έχει χρήματα να ταΐσει τα παιδιά της. Αυτό έλεγες πιο μπροστά. Δεν απαντάς. Εγώ τα έλεγα. Έχει χρήματα να ταΐσει τα παιδιά της. Όχι. Όχι. Από τη στιγμή που δεν έχει χρήματα να ταΐσει τα παιδιά της. Άμα σου έρθουν και άλλοι 2 εκατομμύρια. Ναι. Τι θα γίνει. Είσαι χρυσαυγίτης, ρε. Ρε. Είναι άλλο καπέλο. Όχι, ρε, είσαι χρυσαυγίτης, ρε. Εγώ είμαι χρυσαυγίτης. Ναι, ρε, είσαι χρυσαυγίτης. Χρυσαυγίτης είσαι, ρε, που μιλάς έτσι. Πάρ' τα στο σπίτι σου τα παιδιά. Ένα. Τι ένα. Άστον αυτό να λέει μέσα. Η Ελλάδα αυτό λέει ότι αυτά πιστεύει. Και καλά. Έχει ένα 90 μπόι, 95 μπόι, μυαλό κουκούτσι δεν έχει. Άστον αυτό να λέει. Λέει αυτό. Τι είπε, για πες. Άκου τώρα γνώμη. Πες τον αέρα, βγες. Άκου τώρα γνώμη. Χριστιανοί αντίον μουσουλμάνων πόλεμος μέχρι εσχάτων λέει πάντα οι θρησκείες φταίνε. Ναι. 279, ναι. Δηλαδή είναι ασύλληπτη η βλακεία. Όχι, καλά λέει. Οι θρησκείες χρησιμοποιούνται. Δεν υπάρχουν φανατικοί, υπάρχουν θανατικοί. Ναι. Λοιπόν, τι θες να σου εσείς, πω. Εσείς οι πονηροί σαν το 279 που πιστεύω ότι είναι θρησκευτικός πόλεμος, τι να σου πω, λυπάμαι πάρα πολύ γιατί έχετε τα IQ. Αλλά και λένε, το χρησιμοποιούν τις θρησκείες για να σκοτώνουν. Άλλο το ότι χρησιμοποιούν. Ναι. Και άλλο τι ισχύει. Είναι δυνατόν ναι. Τώρα να έχω να χωρίσω εγώ με τον άλλον επειδή λέει όπως το έλεγε ο Νταλάρας εσύ Χριστό και εγώ Αλλάχ. Πλάκα ρε μου κα. Ένας είναι ο Θεός. Πες τον όπως θέλεις. Θέλω να τον πει Βούδα, πες το Βούδα. Τι με νοιάζει. Πού καταλήγουμε κόκκινε, με κουράζεις. Πού καταλήγουμε. Δεν με άμα κουράζεις πάνε να ξεκουράσεις. Πού καταλήγουμε τώρα, τι θες. Θα σου πω ναι, ότι όλο αυτό ναι.
πραγματικά με, όχι με τρόμαξε, με συγκλώνησε. Φοβάσαι, μην φας και εσύ καμιά μπυρμπή. Με συγκλώνησε, γιατί όλοι έχουμε ανθρώπους συγγενείς στο εξωτερικό. Α, αυτό φοβάσαι. Μην φάει κανένα δικό. Δεν φοβάμαι αυτό το πράγμα. Του άλλου δεν ζει. Όχι, ρε φίλε. Το δικό σου πισινόκητα. Για να φτάσει αυτό ο 16χρονο, ο 28χρονο και ο 23χρονο. Να ζωστεί με εκρηκτικά. Ναι. Και να πάει με τόσο μίσος για να προκαλέσει τόσο θάνατο. Ναι, ναι. Τον έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο. Ναι, ναι. Που δεν μας έχουν δείξει ούτε ένα χιλιοστό από αυτά που τους κάνουν εκεί κάτω. Κόκκινε, άμα μας φάνε τα παιδάκια μας. Έτσι. Μια συγκεκριμένη παράταξη. Εγώ νομίζω δεν ζωστώ με πυρομαχικά για να μπω σε ένα θέατρο να φάω άλλους 200. Και τι έγινε, το παιδί σου θα γυρίσει πίσω. Όχι. Γιατί, άμα το παιδί μου φύγει, γιατί να ζω εγώ. Εσύ και τι θα γίνει μετά. Το θέμα είναι η πρόληψη. Το θέμα. Ποια πρόληψη. Το θέμα είναι η πρόληψη. Ποια πρόληψη είναι. Το παιχνίδι είναι στημένο από χίλιες μεριές, το πήρε καμπάρι. Μόνο και με κούρασε. Λοιπόν, θα την τρώμε τώρα από τους τσιχανιστές. Ναι. Όσο για τα παιδάκια τα οποία θα μείνουν εδώ και οι Σύριοι, ας πρόσεχες Κόκκινε, να κλείνεις τα σύνορα να μην ερχόταν. Πώς θα τα κλείσεις. Ναι, όχι να με το παίζεις. Επειδή έχετε μυαλό πολύ, πώς θα τα κλείσεις. Όχι να με το... Πώς θα τα κλείσεις. Αντί να κάνει τις φιγούρες αυτός εδώ ο πιλότος εκεί. Ρε πώς θα τα κάνει. Θα τα πω εγώ. Ναι, αντί να κάνει τις φιγούρες αυτός ο πιλότος 28 Οκτωβρίου και να κάνει το ναι, ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Να πάει με άλλους 50 ξέρω εγώ. Να δημιουργήσει κατάσταση με το ναυτικό. Τι, και την αστυνομία. Να μομπαρδίζει δηλαδή. Όχι, να μην τους αφήσει. Πώς. Έχεις υπόψη η ακτογραμμή πόσο είναι. Τι να λέει, η ακτογραμμή Ελλάδας-Τουρκίας έχεις υπόψη. Πόσο είναι. Πώς είναι. Ψάξε δε ένα. Δεύτερον, πόσα είναι τα ελληνικά και γνωρίζεις. 50%. Πάνω από 3.000. Και λοιπόν. Πού να ελέγξεις σε αυτό το χάος. Εδώ δεν έχεις να φας. Ναι. Σαν κράτος. Εδώ δεν είναι για άλλη να πλήρωτη. Είδες. 5 χρόνια. Είδες. Και έχεις λεφτά είδες. Για να ελέγξεις. Τι φιγούρες σε μάρανο. Ποια φιγούρα να καραγκιόζει. Καταλαβαίνεις. Ναι. Εσείς που λέτε κλείς τα σύνορα. Ποια σύνορα να κλείσει. Η Ελλάδα από τα 3/4 περιβάλλονται από θάλασσα. Από πού θα. Τι θα κάνει δηλαδή. Τι θα κλείσει. Για πες μου. Με ποιο τρόπο. Παίρνουν ποιο τρόπο. Εγώ είμαι... Το ότι τα νησιά σου ναι. δεν έχουν ρεύμα και πρέπει να προμηθεύονται ρεύμα με άλλους τρόπους. Δηλαδή, με πρωτόγονες καταστάσεις τα ξέρεις. Τώρα που θα κλείσουν τα σύνορα, τι θα γίνει δηλαδή. Ποια σύνορα μπορούν να κλείσουν στην Ελλάδα. Ας κλείσουν. Μπορούνε. Τι μου λες τώρα. Πώς θα κλείσουνε. Κλείσαν στους άλλους. Ρε εδώ πώς θα. Οι Ευρωπαίοι κλείσαν. Ρε άσε το εδώ πώς θα κλείσουνε. Μη φωνάει. Υπάρχει τρόπος. Μη φωνάει. Οι άλλοι πώς βρίσκουν τρόπο και τα κλείσουν. Ρε οι άλλοι δεν έχουν θάλασσα από παντού. Α, δεν έχουν θάλασσα από παντού. Μάλιστα. Οι άλλοι δεν έχουν θάλασσα από παντού σαν και εμάς. Αυτό είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία. Η πραγματικότητα είναι. Τελείωσε. Αυτό είναι. Η πραγματικότητα είναι. Οπότε φοβάσαι εσύ τι θα γίνει. Δεν φοβάμαι. Βλέπω το αύριο. Βλέπω τι συμβαίνει. Βλέπω ότι ο κόσμος φυρίζει. Σαν να μην τρέχει τίποτα και λέω ξυπνάτε. Σε πιάσε ο πόνος για την Ελλάδα. Δεν με πιάσε ο πόνος. Όπου είναι το πρόβλημα της Ελλάδος είναι και το δικό μου και του Ιταλού και του Ισπανού και του Τούρκου. Είσαι τώρα. Δεν είμαι χρυσαυγίτης, δεν ανήκω σε κανένα κομματικό χώρο. Αυτά τα λέγανε οι χρυσαυγίτες και τους βρίζατε. Άστο τώρα. Τους βρίζατε τους χρυσαυγίτες. Τώρα τι δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Έρχεσαι στα λόγια των χρυσαυγητών και αριστεράκια. Σου είπα είμαι τον άνθρωπο. Είμαι αριστερός. Αριστεράκια. Μία με λες χρυσαυγίτη, μία με λες αριστερός. Τώρα έγινες. Με τιμά το ότι. Τώρα ξύπνησε με τιμά. Θα βγει ένας χρυσαυγίτης τώρα και θα σε πει τώρα ξύπνησε ρε με τιμά. Θα βγει ένας χρυσαυγίτης. Με τιμά. Θα βγει ένας χρυσαυγίτης. Καθημερινός αμφιβητής στην πολιτική μου. Καλά. Θα βγει αύριο τώρα ένας χρυσαυγίτης και σε πει τι έγινε ρε μπούλι τώρα ξύπνησε. Είχες πολλούς φραπέδες πρωί-πρωί να ξυπνήσεις τώρα. Όλοι είμαστε πρόβατα, λέει, σε ένα χρηματοθρησκευτικό πόλεμο με ηγητές. Μόνο αυτούς που έχουν συμφέροντα, Γιώργος 23χρονος Αργιανός. Μπράβο, ρε Γιώργο. Το πιάσες. Ναι. Κόκκινε στο καφτατζόγλιο, δεν λέγεται καφτατζόγλιο, λέγεται καφταζόγρια. Δεν κινδυνεύεται γιατί όσο μπαίνουν με κριτικά δεν μπορεί να πηδήξει τα κάγκελα. Καρ. Παιδιά, αν πιστεύετε ότι αυτό είναι στιγμή για αστεία, okay, κάντε όσοι θέλετε. Τρία είναι τα θέματα τα οποία με πονάνε και με ενοχλούν. Σε πονάνε. Πρώτον, το ότι οι μεν με τους δε ξαφνικά νομίζουμε ότι έχουμε κάτι να χωρίσουμε, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Άστερα. Είμαστε όλοι θύματα ενός ταξικού, οικονομικού, θρησκευτικού, με χιλιάδες πολέμου, ο οποίος έχει τεράστια συμφέροντα. Άρχισε η έκθεση ιδεώντα. Η πραγματικότητα είναι, επειδή εσείς είσαι αδαείς και ζώων με ρούχα. Άρχισε η έκθεση τώρα. Επειδή είσαι ζώων με ρούχα κανονικό. Πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Δεν είπα ποτέ ότι έχω ευαισθησίες. Πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Τις ευαισθησίες μου τις κρατάω για μένα. Τις ευαισθησίες. Αν ήταν να τις δείχνω στον αγωνιστικό χώρο και στο μικρόφωνο, το κάψαμε το μαγαζί. Αυτό λέω, είσαι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος.
Έτσι, φυσιογνωμικά. Άμα ήταν να το παίζω ευαίσθητο, το είχαμε κάψει το μαγαζί. Είσαι πολύ ευαίσθητο. Ηθοποιό εσεί. Ναι. Εγώ δεν είμαι ηθοποιό. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τον ηθοποιό. Δεν έχω τέτοια χαρίσματα. Είσαι ευαίσθητο άνθρωπο. Δεν έχω τέτοια χαρίσματα. Δεν έχω τέτοια χαρίσματα. Έχει άλλο χάρισμα του σεναριογράφου. Την ηθοπλασία. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί να γράψει. Πε ό,τι θέλει. Το παίξω εγώ, το γράψει εσύ. Ναι, εντάξει. Θα στο δώσω, το παίξει. Είσαι καλό πρωταγωνιστή, δεν αμφιβάλλω. Με ενοχλεί το ότι τρελαίνεσαι και θες να περάσεις το δικό σου. Όχι, δεν ακούς το σεναριογράφο όμως. Εγώ λέω το εξής. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά έχεις τρέλα. Σας έπιασε, να παρουσιάσεις το δικό σου. Σας έπιασε η ευαισθησία για τη Γαλλία. Ενώ τα βομβαρδίζαμε εμείς οι Ευρωπαίοι κάτω τα παιδάκια τα μικρά, δεν σας έπιασε η ευαισθησία. Αυτό είναι το ευθύνη έστασή μου. Ραυτό που λεπάψε το πνεύμα αντιλογία και πες μια ολοκληρωμένη λύση και άποψη. Κατερίνα αυτή είναι η άποψη. Κατερίνα από Καβάλα. Κατερίνα από Καβάλα. Εσύ λέει κόκκινη λέει, τι IQ έχεις λέει προσβάλλει στον άλλο επειδή έστειλε ένα μήνυμα κατά της θρησκείας που μόνο δεινά φέρνει. Τολμάς να προσβάλλεις λέει, εμένα λέει, τόλμα να προσβάλλεις, είσαι με πατέντα και με τέντα. Για να μην πω τα περισσότερα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή ρε Γιώργο δεν κατάλαβα. Δηλαδή, επειδή θέλεις να γράψεις την μπούρδα σου, πρέπει εγώ να την αποδεχτώ. Ή επειδή εγώ λέω μια μπούρδα, πρέπει να την αποδεχτείς. Όταν εσύ με προσβάλλεις με αυτό το οποίο με απειλείς τώρα. Τι τα λέμε, για πες μου τώρα. Και επειδή σε ξέρω, να σε κάνω ντα ή να σε κάνω μήνυση. Ε! Ναι, έχεις μια τάση τώρα. Λέω ότι είσαι IQ ραδικιού. Εντάξει, ψέματα λέει. Όχι, το λέω επειδή πες μου τα πουμπάτα σου, το λέω. Και τι έχει. Και τι έγινε, δηλαδή, επειδή έχει μια γνώμη. Επειδή, είπετε, το... επειδή έχει μια γνώμη συγκεκριμένη, πρέπει να την αποδεχτώ. Όχι να τον βρει όμως τον άνθρωπο. Ρε φίλε, όταν μου την επιβάλλει, εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω τα πιστεύω εσύ, μου. Εσύ τα επιβάλλεις. Δεν τα επιβάλλω. Φωνάζεις πάνω στον άλλον. Δεν τα επιβάλλω. Φωνάζεις και λέω, τα λοιπά. Εσύ, ναι. Τώρα ναι. Κάνουμε δουλειά, δεν είναι αστείο. Λοιπόν, δεν επιβάλλω και τίποτα. Και θα βγει τώρα ο Χρυσαυγίτης. Να βγει να πει με 20-40 καρδιναλιών. Δεν με ενδιαφέρει. Και σωστά θα σου πει. Αριστερά και κόκκινε, τι έγινε, σε έπιασε ο πόρος για την Ελλάδα τώρα. Θα στην πει! Θα στην πει! Δεν μπορώ να συνηθούμε. Θα μπορούμε. Το πρόβλημα δεν έχει να κάνει τώρα ούτε είδες, με Ελλάδα, ούτε με Γαλλία. Ότι, ούτε... Τώρα είδε, θα σου πει ότι το μεταναστευτικό πρέπει να υπάρχει μια αφορμή. Τώρα θα σου πει, είδε ότι το μεταναστευτικό θα το φάει στη μάπα. Αυτό θα σου πει. Το κατάλαβε, θα σου πει. Τώρα ξύπνησε μπουλή, θα σε πει. Από τον Λίθαρο. Βλέπει ότι στη χώρα μα γίνεται το έλα να δει. Ότι είμαστε άνω κάτω. Ότι όλα εδώ και πόσο καιρό τρέχουν και έχουν γίνει όπως θέλουν αυτοί οι οποίοι τα κατασκευάζουν ή φροντίζουν να πηγαίνουν έτσι ώστε να τρελαινόμαστε εμείς. Δεν με πιάσω πόνος, δε φίλε. Σε πιάσω βλέπω πόνος. Τη ζωή μου. Ο ευρωπαϊκός κάθε μέρα δεν γίνεται απλά χειρότερη. Μπαίνει σε μονοπάτια πάρα πολύ επικίνδυνα. Μια χαρά είναι η ζωή σου. Και μάγουλα φραφράτα έχεις και η κοιλάρα σου είναι μια χαρά. Και δημόσιες σχέσεις κάνεις και marketing κάνεις. Μια χαρά είναι η ζωάρα. Το τι κάνω δεν αφορά κανέναν. Στο κάνεις. Θέμα θες να μιλήσεις. Το... Τελείωσα εγώ με το άσχημα. Εσύ περνάς άσχημα. Εγώ δεν φωνάζω ρε κόκκινε. Εγώ φωνάζω ρε φίλε. Σιγά. Ό,τι γουστάρω κάνω. Σιγά. Δεν ενοχλώ κανέναν. Σιγά. Σιγά. Το παίζεις ελαδάρας. Εξωγή είναι. Θα... Δηλαδή είναι ασύλληπτο. Πεθάνανε 140 άνθρωποι. Ναι και γιατί φωνάζεις. Επειδή τουλάχιστον του τη βάρεσε. Όπως πεθαίνουν καθημερινά στο Αιγαίο. Ναι. Και από τη μία σου λέω. Αιγαίο, κατακρίνω. Βομβάρδισαν. Από τη μία κατακρίνω. Βομβάρδισαν οι Γάλλοι. Βομβάρδισαν οι Γάλλοι. Εννοείται. Αντίπεινα. Και δεν το σχολιάζει κανένας. Κάναν αντίπεινα. Εννοείται. Τα σχολίασες τότε. Τότε τα σχολίασες. Τα σχολιάζω τώρα. Όχι τώρα δεν μετράει. Κάλλια αργά παρά ποτέ. Δεν μετράει. Τότε τα σχολίασες. Τότε. Θα μου πεις πότε θα μιλήσω. Ναι, θα σε πω. Γιατί το timing παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί. Γιατί λέω. Είχα κανένα όφελος. Τι όφελος. Όταν βαρούσαν οι Γάλλοι, μίλησες. Τα λέγαμε άστα. Από το Ιράκ. Άστα. Από το άστα. Ιράκ. Εδώ, εδώ σε μένα. Όταν ο Γάλλος μπήκε, μίλησες. Για το Ιράκ. Όχι για το άστα. Ο Γάλλος όταν μπήκε, μίλησες. Για το Αμερικανό έλεγα. Για το Αμερικανό έλεγε. Για τους παράπλευρους δεν λέγαμε. Αλλά όπου Αμερικανοί, ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Σας πειράζει δηλαδή η αντίδραση των άλλων. Μη φεύγεις από το μικρόφωνο κατά εκεί. Δηλαδή οι δικοί μας σκοτώνονται, έχουν ψυχή. Οι άλλοι τι έχουν δηλαδή. Εννοείται. Τι κάρβουν έχουν. Εννοείται ότι. Μα δεν τα παιδάκια τα άλλα δεν. Ασυμφωνούμε. Τώρα σε βλέπω και φωνάζει. Μην... Δηλαδή να μην φωνάζω ποτέ. Όχι ρε, εφόσον δεν φώναζες τότε, να μην φωνάζεις και τώρα. Μην το κάνεις θέμα και τώρα. Δηλαδή δεν μου το κάνω. Εσύ, για σένα είναι θέμα ανάξιο λόγο. Είναι εφόσον είναι ανάξιο λόγο. Αν γινόταν στη Θεσσαλονίκη θα το έκανε θέμα. Πάλι ανάξιο λόγο θα ήταν. Έτσι εκτός να σκοτώνουν τα δικιά μας άτομα. Επειδή δεν θέλω να με. Δυο φορές βλάκας, ήμουν μία φορά βλάκας. Επειδή ήμουν μία. Γιατί έτσι σκέφτεστε. Άσε το σπυράκι. Επειδή ήμουν μία φορά βλάκας που δεν το ανέδειξα. Δεν το ανέδειξα. Γιατί νόμιζα ότι ήταν μόνο οι Αμερικάνοι. Ναι. Οι οποίοι κάνουν κουμάντο σε όλο τον κόσμο. Ναι, 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 ναι. Πρέπει να γίνω δύο φορές βλάκας. Είσαι, άμα είσαι βλάκας μία φορά, πάντα βλάκας. Πρέπει να γίνω δύο φορές βλάκας. Εσύ είσαι τετράκης. Πεντάκης, εξάκης. Δεν το αναδεικνύει το θέμα.
ο Ευρωπαίος που βαράει. Τώρα που είδε το αυγό στο πισινό του, του βγάλω 10. Αυτά που χρεώνω στο Γάλλο, στον Ιταλό, στον Γερμανό, στον Αμερικάνο, δεν μετράνε. Δηλαδή, συγγνώμη, λειτουργώ μεροληπτικά. Ναι, ρε, λειτουργείς μεροληπτικά. Πώς? Και επειδή είναι μουσουλμάνοι άλλοι, ενώ εσύ είσαι χριστιανάκιας, οι άλλοι είναι μουσουλμάνοι, γιατί δεν σου παρουσίασε κανένα ευρωπαϊκό κανάλι και κανένα ελληνικό κανάλι τα σφαγμένα παιδάκια τα οποία μας υπεύθυνε εμείς οι Ευρωπαίοι, και τώρα επειδή βαρέσανε αυτοί εμάς, το κάνατε θέμα. Το κατάλαβες. Άντε μπράβο. Τέλος. Γιατί δεν μου ξαναμιλείς για αυτό το θέμα. Τελείως. Όχι, για αυτό το θέμα θα μιλήσω και εγώ και όλος ο κόσμος. Λοιπόν, τσακίσω και έλα εδώ. Σαν λίμι κοντόρεσε σήμερα. Λοιπόν. Μου τα έχουν κάνει τα χαρτιά άνω κάτω, ρε παιδιά. Λοιπόν, αν είπε στο ρεύμα σπίτι και δεν έχετε ίντερνετ, αν ξέμεινε από σταθερό λόγω τεχνικού προβλήματος, ό,τι και αν συμβεί, δεν ξεμένει ποτέ από επικοινωνία στο σπίτι, γιατί με το Vodafone Home απολαμβάνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα δωρεάν ρεζέρβα στην επικοινωνία σου. Κάνει τη Vodafone ένα απλό τηλεφώνημα στο 13830 για να ενημερώσει για το πρόβλημά σου και αμέσως ενεργοποιούν στο κινητό σου δωρεάν απεριόριστο χρόνο ομιλία και megabyte μέχρι να επανέλθει η υπηρεσία σταθερή. Τόσο απλά, μάθε περισσότερα για τη ρεζέρβα επικοινωνία στο vodafone.gr κάθετος home. ΑΜΗ 2 κενό Smart TV ονοματεπώνυμο στο 54-344. Παιδιά, η τηλεόραση δεν παίζεται. Δεν κάνω καλαμπούρι. Και εδώ τι λέμε είναι λίρα 100. ΑΜΗ 3 ονοματεπώνυμο για ένα πενθήμερο ταξίδι στη Σμύρνη στο 54-344. Γιώργο, αυτό το δέχομαι. Okay. Λέει, μην αποδέχεσαι, λέει, τίποτα, αλλά μην χαρακτηρίζει το παλικάρι ένα μήνυμα. Ναι, ρε, ζει, όταν με υποχρεώνει, ρε Γιώργο, τώρα μιλάς ωραία. Όταν από αυτό να τη Σερβία είδατε καμιά σέρβικη σημαία, λέει, στη μάπα μας. Ελάχιστους είδα να συμπαραστέκονται στους Σέρβους, να πηγαίνουν στο λιμάνι και επειδή πηγαίναν όποιοι πηγαίναν, τους λέγανε κομμουνιστές. Ρε φαλάκρα, εδώ χάθηκε όλο ο κόσμο και εσύ μιλάς για Γάλλους και Σύριους. Βγαίνει να δεις, βγαίνει να τα πεις αυτό στον Αλέφατο να σε κράξει πάλι, λέει 106. Παιδιά, πείτε ό,τι θέλετε. Θα ανοίξουμε γραμμές. Δυστυχώς, συγγνώμη, ό,τι θέλετε μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με ποδόσφαιρο. Να μιλήσω γιατί. Για την ξεφτύλα της Εθνικής Ελλάδος. Έχουμε μέρες. Δεν μπορώ να εθελω τυφλό και να κλείνω τα μάτια μου μπροστά σε κάτι το οποίο είναι δίπλα στο σπίτι μου. Γιατί θα μπορούσε να είναι το δικό μας σπίτι. Πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing. Λοιπόν, εδώ είμαστε, το 2310 και τα 3 εντάρια. Δεν το λες καλά. Το 2310 και τα 3 εντάρια, όχι για ποδόσφαιρο. Για ό,τι γουστάρουνε, ρε. Αλλά για ό,τι θέλετε. Είναι δικό σα για τα όσα και δραματικά συνέβη. Έβαλε 4 γκολ ο Βέλγιο στην προπόνηση. Στο Παρίσι, μπράβο. Πρώτη σελίδα. Το έχουμε. Ετοιμάζει σέντερ φόρο Ηρακλή. Βάζει γκολ συνεχώ. Πάει το Γενάρη, τον δίνει στο Βέλγιο. Το λέει ο Ραυτόπουλο. Πάει ο Βέλγιο. Δεν με απασχολούν τα ποδοσφαιρικά. Με απασχολούν όμω εμένα. Από αύριο. Αθε από αύριο. Λοιπόν, μονοκατοικία, πολυκατοικία, εξοχικό διάρρη, τριάρι. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά σπίτια. Αλλά μία είναι η λύση για την επικοινωνία σου. Η Vodafone ενσωματώνει την Ελλάδα online και φαίνεται Vodafone Home. Μια νέα μοναδική εμπειρία σταθερής και ίντερνετ για κάθε σπίτι με νέες δυνατότητες και υπηρεσίες. Συνδυάσε κινητό Vodafone με σταθερό και ίντερνετ Vodafone Home για να απολαμβάνεις δωρεάν προσωπική εξυπηρέτηση για ό,τι χρειάζεσαι για κινητό και σταθερό και δωρεάν ρεζέρβα επικοινωνίας για να μην ξεμείνεις ποτέ από επικοινωνία στο σπίτι, ό,τι και αν συμβεί. Μπες στο Vodafone.gr κάτω home και μάθε περισσότερα για, για το Vodafone Home και τις νέες δωρεάν υπηρεσίες οι οποίες θα συναρπάσουν. Παιδιά, το θέμα δεν είναι αστείο. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Όπως θέλετε, σε λογικά πλαίσια. Αν θέλετε να κλάψετε, κλάψετε και τα παιδάκια, τα μουσουλμανάκια, έτσι. Εννοείται. Μην κλαίτε μόνο τα χριστιανάκια. Εννοείται. Τα παιδάκια όλου του κόσμου παιδάκια είναι. Στο εντάξει. Όνομα των θρησκειών, κάποιοι σφάζουν. Ο Έλληνας πολίτης λέει πολύ ωραίο ο Γιώργος αυτή τη μαρμίτα που είναι κομμουνισταράς. Δεν με αρέσει. Δεν με νοιάζει εμένα. Όταν θέλει είναι ο καλύτερος. Καλά κάνει. Εγώ κατά το δοκούν υποστηρίζω. Λοιπόν, λέω κομμουνισταράς. Ωραίο. Ο Έλλην πολίτης με τη μονόπλευρη στάση του δείχνει. Πως όσο και αν κράζει, κατά βάθος θέλει για σύμμαχο τον Αμερικάνο και τους φίλους του. Σωστό. Όπως ο Πανα λέει, όχι, όχι, όχι στο μνημόνιο. Μνημόνιο ήθελε. Φοβόταν να βγει από την Ευρωπή ο Ελληνάρας. Καλά τα λέει ο Γιώργος. ΑΜΗ 2 κενό. Smart TV ονοματεπώνυμο στο 54344 για μια εκπληκτική MLS αξίας 1000 ευρώ. Θα κληρωθεί 27 Νοεμβρίου. ΑΜΗ 3 κενό. Σμύρνη ονοματεπώνυμο στο 54344 και οι δύο κληρώσεις, Κατερίνα μου.
Στην εκπομπή Πλακατέλος. Καλησπέρα, λέει. Όταν κάναν έρωτα τη Σερβία, είδατε καμιά Σέρβικη σημαία στη μάπα μας. Ωραίος. Δόξα τιμή Χρυσή Αυγή, φελέ. Ρα, πλέον 0-0-0. Α, σε εμά και εσύ μόνο τώρα. Όταν οι Γάλλοι έριξαν βόλτα, σαν να μην υπάρχει αύριο σειρά, πιθανόν να σκότωναν και άμα κουπληθούν, δεν σε έδιναν αλήθεια τίποτα. Δεν υπερασπίζουν ούτε τις γατές του Άγγλους, του Άγγλους, του Πορτογάλους. Αυτό δεν είπαμε, ρε φίλε. Αυτό είπα εγώ, εσύ άλλα έλεγες. Είσαι βλαμμένος, είμαι, είμαι. Γρηγόρη, 10.000 αυτοκτονίες Ελλήνων επίζει από τρομοκρατία. Δεν είναι η ελληνική σημαία πουθενά όμως. Συμφωνούμε. Ωραίο, ωραίο. Α, στο Facebook. Συμφωνούμε. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Να. Αργιανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Μια χαρά, όλα καλά. Όχι, η ανατροπή της ανατροπής, ο ανατροπή. Αυτό είναι το σωστό. Προεδράρα, σε φορά. Η κυρία του Πάρου την Κομωτινή που έδινε 100 δεν μίλησες κόκκινε. Όχι, αυτό στο live έλεγατε. Στο live. Τις διακυμάνσεις. Γίγαντα. Στο στάρο που έδινε το 33 δεν σε βλέπω. Μόλις ακουμπήσαμε την ομάδα της καρδιάς σου, Ραπτόπουλα αμέσως. Έβγαλε συνέστημα. Θα τα λες όλα. Όλα. Γίγαντα ο έφορα. Μήπως γίναμε πάω καφέ. Η επαρχία αναγεννιέται. Θα πάθετε ζάχαρο. Φάει την γλώσσα σου. Καλά, πήρα εξετάσεις. Καλές ήταν. Το σαχαρόδι διαφύτη πάντως ο κόκκινος τον έκανε ζαχαρόδι. Ζαχαρόδι, είπα, είναι πολύ σωστή. Δεν λέγεται ζαχαρόδι. Σαχ λέγεται. Σαχαρόδι. Υπάρχει σάχαρο. Εσύ το είπε ζαχαρόδι. Μπορεί να πει ότι θέλει. Το κρουασάν, το μόλτο θα ρισκεί. Κοίταξε. Ναι. Αν θε να κάνει. Λοιπόν, το σοβαρεύω. Αυτό είναι στημένο. Εσύ κάνει χαβαλέ με αυτόν ο οποίο κράζει το χορηγό. Άμα είσαι τόσο βλαμμένο. Εσένα κράζει. Λέγε κόκκι, το χορηγό. Φίλε, στημένο είναι το κατάλαβα. Ναι, καλά. Λέγε Αργιανέ μου. Πάμε, ρε Θοδωρακό. Πέρσι όλοι πηγαίνανε παοξίδες ντυμένοι δόξα γράμμας. Πηγαίνανε παοξίδες ο Κυλικίου Αγιονέρη. Πηγαίνανε, κράζαν. Τώρα θα τρώτε το τρίγωνο πανοράματος. Θα σκουπίζεστε. Θα πίνετε ένα ποτηράκι νερό για να το καταπιείτε. Και μια χαρά. Ο Άρης ανέβει τρένο. Είπε κανένα εκεί. Αφήνετε τώρα εκεί στην επαρχία κάτι. Τα γήπεδα ξερά, να μπουνε, να μην παίξουν, να κάνουν. Θα τρώτε το προφιτερόλ, θα τρώτε και τη σαντιγία από πάνω, θα χλύφετε όλο το κυπελάκι και όλα με λιγάλα. Τώρα όσον αφορά κόκκινα για σένα και τους συνοπάδους σου, θα σου δώσω μια συμβουλή. Εγώ επειδή με πονάνε τα γόνατά μου από την επίκυψη. Από το προσκύνημα, ναι. Κοίταξε, όταν κάνεις μπάνιο, αφού τελειώνεις να κάνεις μικρό νερό τα γόνατα, είναι πολύ καλό. Κάτσε ακόμα, θα δούμε. Και μετά για την ξηρασία στα χείλη θα σου δώσω μια αληθή, είναι πολύ καλή. Από το φίλημα, ξέρεις, μη σου ξεραθούνε. Μπουλκουμέξ. Γεια σου, Θοδωράκοντα. Παρακαλώ. Γεια σας, εγώ μιλάω. Ναι, κύριε, εσείς μιλάτε, ναι. Επειδή η εκπομπή σας έχει μεγάλη ακροαματικότητα. Μάλιστα. Και ακούγεται και σε όλο τον κόσμο, θέλω να πω δύο πράγματα. Ναι. Θα φύγω από τα αίτια και οι δύο έχετε δίκιο. Θα πάω στο τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα που πάει ο Τσίπρας εκεί. Πού πάει? Πάει η Τουρκία. Στον Ερντογάν, εκεί που είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Που το έχουμε κι εμείς. Το έχουμε, ναι. Λοιπόν, καταγραφή στην Τουρκία και προώθηση από εκεί. Εάν δεν το δεχτεί ο Ερντογάν, κόβουμε το γόρδιο δεσμό. Προειδοποίηση σε όλα τα μουσουλμανικά κράτη. Επίσημα. Έλα. Ότι όποιο σκάφος δουλεμπορικό με μετανάστες, επιστροφή. Εάν δεν υπακούσουνε, ρίχνουμε στο ψαχνό. Εμείς. Τα θύματα, ναι. Τα θύματα που θα είναι στα σκάφη, εκτός από τα παιδιά. Με τι θα ρίξουμε, με τα πουλιά μας? Φίλε, τώρα, εσύ να μου. Ωραία, δεν μου λες. Τώρα αυτό που λες του θα αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή λες να πυροβολήσεις. Να πυροβολήσεις άμα κουρνισμό. Τα θύματα θα είναι, πιστεύω, θα σταματήσουν. Θα είναι λιγότερα των Γάλλων. Των Γάλλων αδερφών μας. Εσύ μπορεί να πυροβολήσεις άμα μια γυναίκα με το παιδί. Άνετα, εκτός από τα παιδιά. Θέλω να προστατεύσω τη χώρα μου. Παιδάκια θα σου έχουν, ρε. Θα σου έχουν μπροστά τα παιδάκια, θα μπορέσει να πυροβολήσει. Τα παιδάκια θα προσπαθήσουν να τα σώσω μετά. Πώς, πάλι με τον πλούσιο. Με τι τα σώσω. Όχι, φίλε, συγγνώμη. Να είσαι καλά, άστο, σε παρακαλώ, τέτοια πράγματα το διαστείο. Τι λες τώρα, θα καθαρίσω τον κόσμο. Παρακαλώ. Ναι, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε. Γεια σου, Νίκο από τα Γιαννιτσά, γεια σου, γλυκό αγόρι. Καλά είστε. Πώς πάει η γρήπη, τα φλέματα καλά, εντάξει όλα, οι μίξες. Όλα καλά, ρε, εντάξει, το ξεπεράσαμε, εντάξει, ρε, μια χαρά. Πρασινάδες δεν υπάρχουν. Έλα, πάμε. Λοιπόν,
Εγώ κάθομαι και απορώ με όλους μας και με όλους σας και με τις τηλεοράσεις και με αυτά. Και είναι ένα θέμα το οποίο ο Κωστή μαζί το είχαμε θίξει πριν από κανένα περίπου χρόνο, όταν μιλούσαμε για το αίμα το οποίο τρέχει στη Συρία, για τους βομβαρδισμούς που γίνονται εκεί πέρα, για τα παιδιά, για τον κόσμο, τον άμαχο πληθυσμό που σκοτώνεται, που δεν επεμβαίνει κανένας από τους σωτήρες, τους Ευρωπαίους ή τους Αμερικάνους. Δεν είδα κανένα κανάλι να βγαίνει. Ναι, ναι. Μιλούσαμε για τη Λιβύη, που εκεί οι Λίβοι πνίγονται στο αίμα τους το ίδιο μέσα, το ίδιο και οι Αιγύπτιοι. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα, ενώ εμείς καθόμαστε στις πολυθρονάρες μας και βλέπουμε το Champions League στην τηλεόραση ενώ οι άλλοι σφάζονται, ξαφνικά να πούμε πέφτει η βόμβα στο ίδιο μας το σπίτι, δεν το περιμέναμε. Είμαστε τόσο χειρωμένοι εμείς σαν Ευρωπαίοι που δεν φοβόμαστε κανέναν. Δεν περιμέναμε δηλαδή ποτέ ότι αυτή η φωτιά θα έρθει μέσα στο σπίτι μας και θα μας κάψει. Όλη λοιπόν αυτή η υποκρισία που βγαίνει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλος αυτός ο φόβος τώρα που προσπαθούν στους ίδιους φοβισμένους ανθρώπους να ρίξουν, είναι ντροπή. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε δευτερόλεπτο στα μουσουλμανικά κράτη σφάζονται άμαχος πληθυσμός. Παιδιά είναι κι αυτά. Το δικό μου το παιδί έχει το ίδιο αίμα με το μουσουλμάνο, δεν αλλάζει κάτι. Όχι ρε, είναι ποτισμένο με τον αλάτι εκείνο. Λοιπόν, γιατί λοιπόν οι φίλοι μας οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Έλληνες, οι Ιταλοί δεν πήρανε τα μέτρα τους για να σταματήσει η φωτιά εκεί? Γιατί σκοτώσανε όλους τους ηγέτες αυτούς, τους αντάρχους Σεΐν, τον άλλο τον Καντάφη, για να ελέγχουν την κατάσταση σε αυτά τα κράτη? Τους έφυγε λοιπόν τώρα το θέμα από τα χέρια. Και τώρα καίει. Τώρα που έρχεται λοιπόν η φωτιά μέσα στα σπίτια μας, τρέχουμε και εμείς από τα ποντίκια πανικόβλητη να κρυφτούμε στις φωλιές μας. Κατάλαβες Κωστή μου τι γίνεται, και Γρηγόρη? Αυτή είναι όλη η ιστορία. Εμείς καθόμαστε στις πολυθρονάρες μας και βλέπουμε Champions League. Νομίζαμε έτσι είναι τα πράγματα. Και τώρα θα λέμε κακοί μουσουλμάνοι ή κακοί χριστιανοί. Δεν είναι έτσι. Αν θέλουν να το σταματήσουν, μπορούν ακόμα και σήμερα να το σταματήσουν το πρόβλημα και να μην συνεχιστεί. Καθόλου. Δεν θέλουν, πάρα πολύ απλά. Δεν θέλουν λοιπόν να το σταματήσουν. Γιατί πρέπει να σε εκφοβήσουν και πρέπει να αποδεχθείς ό,τι θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα. Για να σε εκφοβήσουν πρέπει να τρομοκρατηθείς. Όχι μόνο με εικόνα και με πράξεις. Θα πρέπει λοιπόν, αντί να βάζουμε σημαίες γαλλικές και να μιλάμε και να υποστηρίζουμε βέβαια τους ανθρώπους, εγώ δεν είπα όχι, αλλά θα πρέπει να απαιτήσουν όλοι οι λαοί εδώ και τώρα αυτή την αιματοχυσία. Στην Παλαιστίνη κάθε μέρα σκοτώνονται παιδάκια. Ασχολήθηκε κανένας? Έκλεισες Νικόλα, φιλιά. Όχι. Έγινε, φυσικά φιλιά. Όχι. Αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα και να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ρεστάκι μετρητά, αφή Κωνσταντινή τηλεφωνείτε τώρα στο 18133. Παρακαλώ. Μάλιστα. Πέρα. Ναι. Τι κάνουμε όλα εδώ? Καλά είμαστε? Ναι. Ωραία. Πρώτα να πω το φίλο μου τον Αργενό από την αρχή να την κρέμα και το άλλο να την κρατήσει. Θα του χρειαστεί ούτως ή άλλως ο μαθημένος στα χιόνια δεν φοβάται την βροχή. Οπότε ας την κρατήσει, γιατί στο δικό μας το μετερίζει δεν πρόκειται να έρθει ούτε αυτή η επίκυψη ούτε τίποτα. Άλλωστε εμείς έχουμε το εξής περίεργο. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα που είχε ο Σπαρτιάτης όταν τον ζήτησε ο άλλος στις Θερμοπύλες να σκύψει, γιατί είπε έχω πρόβλημα στο γόνατο, δεν μπορώ να σκύψω. Είναι προβληματικός ο Ιράκης. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα πάμε γρήγορα, μην τα ξανασυζητάμε. Και μόνο το γεγονός το ότι πρέπει να βγει άμεσα και να διαψεύσει ΠΑΕ ότι κανένας παίκτης του Ολυμπιακού δεν ενδιαφέρει και δεν θα αποκτηθεί από τον Ιράκη, όπως είχαν δείξει κάποτε τα αντανακλαστικά και πήγανε και διώξανε μπαμπαμ το Μάτζιο. Έτσι. Ναι. Περιμένω να το κάνει και τώρα. Δεν θέλω καμία επαφή με τον Ολυμπιακό. Καμία απολύτως. Σε κανένα επίπεδο. Ούτε θέλω κανέναν εκπρόσωπο, ούτε θέλω να μου δείξουν πώς παίζεται. Μ' αρέσει. Γιατί εγώ... Μ' αρέσει. Ωραίος. Εκτός από εκεί θέλω να πω το άλλο. Τώρα να σε πω γιατί θα σε πω ο Κολοτούμπαρ αυτό που λέει. Μάλιστα. Τι έγινε ρε το σαπάκι ο Βέλιος? Ποιο είναι? Θα το πουλήσει ο Ηρακλής στο Βέλιο, δηλαδή θα βρεθεί και άλλη ομάδα κορόιδο που θα θελήσει να πάρει αυτόν τον άμπαλο παίκτη, αυτόν τον παίκτη, ντροπή για τη φανέλα και για τα χώματα του Ηρακλή, θα δοθεί. Εντάξει, δεν είναι και Βαμπάστεν τώρα, εντάξει, μην τρελανόμαστε. Δεν είναι παιδί αυτό που θέλει να δείξει ο Μπαμπάστου, όπως και ο Φορτούνης, δεν είναι αυτό που θέλει να δείξουν. Αυτό λέω.
Σταματήστε με αυτό το, με αυτό το βέλιο. Σταματήστε. Παιδιά, δεν αγίνουμε ούτε μάναζερ ούτε κανός. Ναι, ο Ραπτόπουλο, να σου πω κάτι. Εγώ ευχαριστώ το Ραπτόπουλο που εξιτάρισε τον εγωισμό του βέλιου και έβγαλε το καλό του πρόσωπο. Μπράβο. Εγώ λοιπόν θέλω να πω το εξής για να καταλάβετε. Ο Ηρακλής κύριε είναι μια διαφορετική οντότητα από αυτή που μπορεί να φαντάζεστε εσείς και εννοώ εσάς κύριε Μα αναγκάζει να γίνω δικηγόρος του για να κράζει κάποιον ο Κώστας, πάνω να πει ότι τον πιστεύει και τον εκτιμάει. Ναι, και άλλες φορές έχει κράξει, άπειρες φορές έχει κράξει τον Ηρακλή. Σου έχω πει το τελευταίο διάστημα είναι 0 στα 10, δηλαδή ούτε δεν χαίρεσαι, ρε Ολλανδέ. Να είσαι καλά για να προλάβουν οι υπόλοιποι. Παρακαλώ. Μου φέρεις κανένα κολοβό και γίνει ένα στα 11. Ένα φίδι κολοβό έχω εδώ πέρα. Λέγε. Ναι. Ορίστε. Στον επόμενο, ναι. Πολύ ευαίσθητο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Καλά είσαι, πώς πάει? Δόξα τω Θεώ. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση προς όλους. Εξαρτήτως των χρωμάτων και ομάδων, ας πούμε. Το θέμα δεν είναι συγκριτικό. Δεν μπορεί να είναι συγκριτικό. Γιατί αυτή δεν πρέπει να είναι? Πήγαν εκεί, οι άλλοι γιατί, γιατί? Εκεί, θα φάμε εκεί. Γιατί αν το συγκρίνουμε, δεν θα έχει τέλος. Να το συγκρίνουμε και να μην έχει τέλος. Εσύ, Κώστα, μην μιλάς, δεν μιλάς σε σένα. Εγώ όμως μιλάω σε σένα. Δεν μπορεί να το επιβάλλεις να μην σου μιλάει. Λοιπόν, γιατί δεν είναι συγκριτικό δηλαδή. Ο Μεγαλέξανδρος έκανε τη μούκα γιατί προκλήθηκε ενώ ο μουσουλμάνος. Είσαι καλοκαθαρικός πατριώτης. Όταν είσαι αλλού, πουλάς μπολσεβικισμό. Είσαι πατριώτης, είσαι. Εσύ το κάνεις αυτό, όχι εγώ. Το κάνει συνέχεια, το πουλάς αυτό και πες λίγο αυτό που θέλει. Πες αυτό που θέλει. Δεν υπάρχει λόγος να πας αντίθετα. Πάμε, πάμε, τι θες να πεις, λέγε. Ωραία, πες. Δεν μπορεί να τον υποχρεώ. Αυτό είναι προσβλητικό το κάνω. Εγώ, ωραία λοιπόν. Συνήθως το κάνουν με εμένα. Πάμε στον άνθρωπο να πει. Τι θέλει. Τον κύριο Κόκκινο. Γιατί ο κύριος Ραπτόπουλος σε αυτά τα θέματα τα πουλάει κατά το δοκούν. Το είπε και πριν, το αναγνώρισε μόνος του. Θα γυρίσουμε πίσω την εκπομπή σου να το καταλάβουμε. Πες αυτό που θέλει. Άστο το θέμα. Πάνε. Το είπε, εγώ δεν είμαι κανένα ακόμα. Δεν είμαι, ρε, όχι, δεν είμαι. Πρόβατο σαν και εσένα δεν είμαι. Εγώ, εκτός αν έχω κάποιο συμφέρον. Έχει κανένα συμφέρον. Σου έδειξε ο χιλιτρής τη φωτογραφία μου, τρελάθηκες. Μη με κάνεις να έρθω από εκεί να στα πω και να στα δείξω. Και τι θα κάνω δηλαδή, επειδή δηλαδή τι έχεις, μπράτσα έχεις. Κάτσε, κάτσε. Γιατί έχεις μπράτσα. Δεν είπα αυτό, ρε. Εκεί θα έρθεις και να με δεις και τι θα κάνω. Ρε. Εγώ σου βγάλω περίστροφο και σου βάλω στο κεφάλι. Και τι θα κάνουμε τώρα. Θα μετράμε τα μπράτσα μας και τα όπλα μας. 143 θύματα, εφημερίδες. 145 θύματα. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ το θέμα. Δεν θέλω να σ' ακούσω γιατί δεν έχω επιστροφή εγώ όπως εσύ. Ωραία, έχεις την καλοσύνη να ολοκληρώσει και να το τελειώσει. Ναι, για πες μας, γιατί δεν είναι. Αυτό λοιπόν ήθελα να σου πω ότι και στους πιο πολλοί σε αυτούς που μας ακούν στους ακροατές. Δεν είναι συγκριτικό το θέμα. Γιατί όχι είναι συγκριτικό. Άσε τελειώσει. Όχι είναι. Ας πει ό,τι θέλει. Δεν είναι για σένα, για μένα είναι. Ολοκλήρωσε, φίλε. Ολοκλήρωσε, σε παρακαλώ. Ρε Γρηγόρη, απορώ με την υπομονή σε ώρες. Χρειαζόμαστε υπομονή για όλα. Για αυτή. Και κάποιοι μπορεί να απορούμε την υπομονή του Κωστή. Αυτό ήθελα μόνο να πω και να, δεν ήθελα να κάνω ένα επιτυχώς. Να σου πω λίγο κάτι. Το όνομά σου. Πώς να το πω, βγήκα από τον ξεπέρασε τον εαυτό μου και το όνομά σου. Εντάξει. Το όνομά σου. Δεν θέλουμε το όνομά του. Αντρέα, άκου να σου πω. Φίλος του Γιάννου, Χιλιτίδη, λοιπόν, με ξέρει τα βράδια. Μισό λεπτό. Αντρέα, να σου πω λίγο κάτι. Πήρε την πρωτεΐνη, φούσκωσες τώρα και εσύ. Εσύ αυτό που είναι το μυαλός εκεί το έχεις. Αντρέα, άστονα. Εσύ, άστονα. Έχει κι άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να ακούω, να με υποχρεώνουν, να δεχτώ ότι αυτό που πιστεύουν οι άλλοι είναι σωστό. Συμφωνώ. Και δεν δέχομαι να το κάνω. Μπορώ να λέω τη γνώμη μου. Με πλήρη ελευθερία, εμπεριστατωμένα, μπορούν να μου λένε τη γνώμη τους. Δεν δέχομαι τους φασίστες, είτε από αριστερά, είτε από δεξιά, είτε από υποτιθέμενα κεντρώα, που μου λένε ότι αυτό είναι το. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό που πιστεύω εγώ. Πες με αυτό που πιστεύεις με επιχειρήματα. Και τελειώσαμε. Συμφωνώ λοιπόν. Απόλυτα και υποχρεωτικό πιστεύω δεν υπάρχει. Δυστυχώς το παραλαμβάνω αυτό. Δεν είναι καλή η σύγκριση αυτή, γιατί αυτοί σφάζουν εκεί, όχι γιατί άλλοι σφάξαν εκεί. Αυτοί το ξεκινήσαν, όχι θα το ξεκινήσουμε εμείς. Οδηγεί σε χειρότερα μονοπάτια. Ναι, εντάξει, απλά το μήνυμα, Αντρέα. Τώρα που του ήρθε το αυγό στον πιθανό, Αντρέα, και σκοτώνει του δικού μα. Το μήνυμα που θέλω να. Το μήνυμα που θέλω είναι ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα εμείς. Η είναι κακή από όπου και αν προέρχεται. Ότι ο φανατισμός είναι τυφλός
και επικίνδυνος. Δεν υπάρχουν φανατικοί, υπάρχουν θανατικοί. Έγινε, εντάξει. Με το πρόσχημα των κομμάτων, των ομάδων και των θρησκειών, οπλίζουν χέρια και χύνεται αίμα αθώων. Τέλος. 100% όπως εχθές λοιπόν, κατακρίναμε, είτε ήμασταν με τους Παλαιστίνιους, είτε ήμασταν με τους Ισραηλινούς, είτε ήμασταν με τους Σέρβους, με τους Γάλλους σήμερα, αύριο με κάποιους άλλους, με τους Αμερικάνους στο 9-11, κατακρίνουμε παντού και πάντα τα χτυπήματα της όπως τους, ναι, αλλά... να μην τους πω τους Γάλλους που σήμερα βομβαρδίζουν αθώους Σύριους. Ναι, αλλά Αντρέα μου, όταν οι Γάλλοι βομβαρδίσαν, δεν βγήκες να μας τα πεις. Αυτή είναι η αίσθηση. Τώρα τι θέλει να τα πει. Τώρα θες να τα πεις. Έχει σημασία, αλλά το δικαίωμα της μετάνοιας δεν υπάρχει. Το timing, άκουσε να δεις. Ήταν δικό σου δικαίωμα να μου απαντήσεις. Ναι, άκουσε να δεις. Το timing παίζει για μένα ρόλο. Δηλαδή, κατά το δοκούν και αυτή η κρίση να πούμε. Κατέχει. Αντρέα, σε ευχαριστώ. Κόκκινε. Το timing στη ζωή παίζει σημαντικό ρόλο. Πάει όλος 80 χρονών, σκοτώνει 50 άτομα, σφάζει άλλους 30, βιάζει άλλους 50, τραβάει σε ένα μοναστήρι, λέει θέλω να σωθώ. Του λέει ναι, παιδί μου, σε συγχωρώ. Ποιο συγχωρείτε? Άκου ερώτηση. Ποιο συγχωρείτε? Πλάκα κάνει. Καλησπέρα, παιδιά. Κωστή, για κάνετε μια ερώτηση. Αν αυτό δεν γινόταν στο Παρίσι, άλλο στο Βερολίνο, θα μοστράρατε Ρελινάνε στη γερμανική σημαία. Ωραίο. Σωστό. Ναι. Έξυπνο μήνυμα. Έξυπνο. Σωστό. Εγώ όχι. Γιατί όχι, Κόκκινε? Όχι. Είσαι αντιγερμανός? Αισθάνομαι ότι Γερμανία. Ναι, όχι, δεν κατάλαβες. Θα χαιρόσουν που θα του σκοτώνω του Γερμανού. Δεν ζητάω να επιβραβεύσει την ειλικρίνειά μου. Αλλά τι. Λέω ότι το Γερμανό δεν το έβαζε. Δεν τον χωνεύει. Πάμε παρακάτω. Ναι. Θε να πω ψέματα? Όχι, μ' αρέσει που είσαι ειλικρινής. Άκουλη. Παρακαλώ. Παρακαλούμε, ναι. Ναι. Τι κάνετε? Υπομονή. Άσε τα τι κάνετε. Πες αυτό που θες. Ερατόπουλο, είμαι ο τρελός Αλβανός Αριανός. Είσαι Αλβανός και Αριανός. Και φιλάνθρωπος. Είσαι Αλβανός. Άμα είσαι Αλβανός και είσαι Αριανός. Πάντως τζιγκατιστής δεν είμαι. Γιατί άμα είσαι τζιγκατιστής, τι σημαίνει, ξέρετε? Το ξέρω, ήθελα να απαντήσω στο... Τζιγκάτ δεν σημαίνει πόλεμος, επειδή το πήραν κάποιοι. Να σκουτώσει κτλ. Αν μείνει χωρίς δουλειά, ρε φίλε αυτός, ας γίνεται κασάπης και να πάει σε κανένα σφαγείο. Ο κασάπης. Ναι, αυτός που ήθελε να αφήσει μόνο τα παιδιά και να σκουτώσει όλους τους μετανάστες εδώ, ας πάει σε μια σφαγείο. Να σφάσει αρνιά, γκορούνια, αγγελάδες, ό,τι θέλει. Αλλά με ποιο λογική το λέει αυτό? Ξέρω εγώ, πού να ξέρω, στην ψυχή του δεν είμαι μέσα να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Πού να ξέρω. Αυτό ήθελα να πω σήμερα. Να είσαι καλά, ναι. Παρακαλώ. Ήθελα να το σκοτώσει όλος. Ναι, όπως λέει ένας γύρω στην γειτονιά μου, θα το σκοτώσω. Αν θέλετε να λύσετε το μεταναστευτικό, το λύνετε μέσα σε 5 λεπτά. Πες τώρα, Υπουργέ. Είναι πάρα πολύ απλό. Βάζεις τα καράβια που πάνε Μυτιλίνη, Λέρο, δεν ξέρω εγώ από πού πάνε, μαζεύουν μετανάστες, κατευθείαν από τα παράλια της Τουρκίας, τους βάζεις και 200 ευρώ εισιτήριο και τους φέρνεις κατευθείαν στον Πειραιά. Απλά πράγματα. Η Τουρκία δεν θα έχει κανένα όφελος γιατί δουλεύει, δεν θα έχουν δουλειά και άντε γεια σας. Έξυπνο. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή πολιτική βούληση θέλει, δεν θέλει τίποτα παραπάνω. Αυτό θέλει. Είναι πάρα πολύ απλό. Όσο δεν υπάρχει το 1.300.000 ευρώ την ημέρα στους δουλέμπορους, τόσο δεν θα υπάρχει. Να τους φέρουν εδώ πέρα. Μ' αρέσεις, φίλε, κλείσε. Μ' αρέσεις πολύ. Πέσει κι άλλο τον προκάμα. Περίμενε λίγο να σου πω την προσωπική μου. Πολύ προχωρημένος, μπράβο. Με έπιασες αδιάβαστο, μπράβο. Βρέθηκα στη Λιβύη πριν από 21 χρόνια. Ήμουνα 20 χρονών, 19-20 χρονών. Ο Καντάφη τι ήταν, Γρηγόρη? Ο Αμπαμάρ. Ό,τι ήταν, ναι. Ο Σάμα Μπιλάντεν. Παιδί των, ναι, Αμερικανών. Τι ήτανε, πώς τον χαρακτηρίζανε? Δικτάτορα. Δικτάτορας. Λοιπόν, επειδή είχα φίλο... Ήτανε βέβαια φίλος του Αντρέα. Φίλε, κάτσε λίγο να σου πω, να τελειώσω και μετά θα μου πεις. Να τελειώσω. Ναι. Ο φίλος μου παντρεύεται στη Λιβύη. Με το που παντρεύεται παίρνει επίδομα γάμου 6.400 δολάρια. Ναι. Έτσι, για να παντρευτεί το 6.400 δολάρια. Ναι. Επίδομα παιδιού. Όχι επίδομα το κετού, επίδομα παιδιού 7.200 δολάρια. Γιατί δεν βαφτίστηκες? Περίμενε να σου πω, ρε τα γόρι μου, περίμενε να τελειώσω και μετά. Περίμενε να τελειώσω. Όταν αποφάσισε να κάνει σπίτι δικό του, του έδωσε το κράτος 64.000 δολάρια. Και το επίδομα ανεργίας τότε στη Λιβύη ήταν 730 δολάρια. Και γύρισε. Η βενζίνη είχε 14 σεντ. 14 σεντ. Σε πληρώνανε για να βάλεις. Κατάλαβες. Το ξέρω, δυστυχώς. Αυτός ο άνθρωπος θεωρείται τι? Κοίταξε, υπάρχουν... Δικτάτορας. Ο Γάλλος τι έκανε? Πήρε να πούμε ό,τι εξτρεμιστικό στοιχείο. Να σου πω, επειδή μ' αρέσεις, θα σου πω το εξής. Μισό λεπτό, ρε παιδί. Συγγνώμη. Όχι, συγγνώμη, συγχώρεσέ με.
Θα σου δώσω ένα ακόμα. Λεπτό. Όχι, θα σου πω γιατί ακούν και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν. Όπως με έπιασε αδιάβαστο, υπάρχουν και κάποια που. Αυτά εδώ υπάρχουν καταγεγραμμένα. Δεν αμφιβάλλω. Άκου. Μισό λεπτό. Πώς τον καθαρίσαν τον Καντάφη. Δικτάτορα, αγόρι μου, τον ανέφερε. Πώς τον καθαρίσανε με πλήρη εξευτελισμό. Με πλήρη εξευτελισμό. Το θυμάσαι. Μισό λεπτό. Σε παρακαλώ. Με πλήρη εξευτελισμό. Εξευτελίστηκε τελείως. Μέσα από τις υπόγειες του ΕΣ. Το να σε εξευτελίσει είναι το λιγότερο. Σαντάμ Χουσέιν. Λοιπόν. Ο Σάμα Μπιλάντεν το σκορπίσαν στους ανέμους. Τίποτα δεν είναι τυχαία. Τον Οσάμα Μπιλάντεν, ποιος του έβαλε πιστόλι στο χέρι. Οι Αμερικάνοι. Άντε μπράβο. Για ποιο λόγο. Για τον Σαντάμ Χουσέιν και τον Μαμάκ. Για το λόγο, πες μου, το λόγο. Επειδή ασχολούμαι με έργα, ρε παιδί. Για να ελέγχουν, τον ορυκτό πλούτο. Το Αφγανιστάν ήταν ο νούμερο ένα παραγωγός της Ρωσίας σε ουράνιο. Εκεί μέσα δεν μπορούσε να μπει κανένας. Ωραία. Πήρανε τους Ταλιμπάν, τους εκπαιδεύσανε, τους δώσανε όπλα. Εννοείται. Και ξαφνικά οι Ταλιμπάν. Χωρίς χρήμα από πίσω δεν γίνεται τίποτα, εννοείται. Α, μπράβο. Το ίδιο πράγμα συνέβη και στη Λιβύη με τους Γάλλους. Δεν διαφωνώ. Οι Γάλλοι, μην τους βλέπεις ότι είναι έτσι. Όχι ότι δεν τους λυπάμαι. Όχι ότι δεν τους λυπάμαι. Αλλά όταν σπέρνεις θύελες. Όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελες. Θύελες πήραν αυτοί. Τώρα θα θερίσουν τους ανέμους. Όλοι τους. Να είσαι καλά, φίλε. Όλοι τους. Να είσαι καλά. Το κακό είναι ότι θα την πληρώσουμε κι εμείς. Αυτό... Αλλά δες το λίγο, ψάξε το λίγο αυτό με το μεταναστευτικό. Δεν αμφιβάλλω. Μ' άρεσε πολύ αυτό που είπες. Μ' άρεσε αυτό που είπες. Μ' άρεσε, να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάω να γυμναστώ, Κωστή μου, τι πρέπει να παίρνω, σε παρακαλώ, θα μου πεις. Πριν πας να γυμναστείς. Ναι. Εσύ δεν γυμνάσαι, περπατάς. Τι δεν είναι γυμναστική αυτό. Δηλαδή είναι κακό να περπατάει κάποιος 60 χιλιόμετρα. Γέροι περπατάνε και είναι η προπόνηση του γέρου. Κάτι παρακάτω όμως, επειδή δεν μπορεί να πάρεις τα πόδια σου, πρέπει στο ξεκίνημα να πάρεις καλό Εβιτάλ. Διότι έχεις μεγάλη ευαισθησία. Εγγυάσαι. Εγγυάμαι. Τι θα, σε τι θα μου βοηθήσεις. Ξεκινάω ξανά προπονήσεις, μετά από αυτό το λαρίγγι μου που έβαλα. Εσύ για το λαρίγγι δεν προπονούς. Ναι. Εσύ θα φας πέσουμε και από τους δύο και ξέρω ότι δεν σε παίρνει. Ώρα είναι ώρα. Θα πω. Ναι. Για πεπτικές διαταραχές, δυσκολιότητα, ευαίσθητο έντερο, ανεβασμένη χοληστερίνη, ανεβασμένο ζάχαρο, πόνιους αρθρώσεις, αύξηση του αμυντικού συστήματος και καταπολέμηση των ιών, καλό Εβιτάλ είναι ένας 100% φυσικός χυμός κριτικής βιολογικής αλόης σε τζέλ και υαλουρονικό οξύ με κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδιμα, τζουράνα, φασκόμηλο, σάι του βουνού, χαρούπι, κρέταμα και δίκταμο. Τι άλλο να πει κανείς. Λοιπόν, με 34 ευρώ και 90 λεπτά στο 2312 200-500 με την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, αποκτήστε το τώρα και δέα το μετανιώστε. Λοιπόν, τα 3 εντάρια δικά σας. Δεν βλέπω πολύ κόσμο. 2 είναι στην αναμονή, άλλοι 4 μπορεί να επικοινωνήσετε. Να πω ότι αν έπεσε το ρεύμα σπίτι και δεν έχει ίντερνετ, αν ξέμεινε από σταθερό λόγω τεχνικού προβλήματος, ό,τι και αν συμβεί, δεν ξεμένει ποτέ στο σπίτι από επικοινωνία. Καθώς με το Vodafone Home απολαμβάνεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα δωρεάν ρεζέρβα στην επικοινωνία σου, κάνεις τη Vodafone ένα απλό τηλεφώνημα στο 13830 για να ενημερώσεις για το πρόβλημά σου και αμέσως ενεργοποιούν στο κινητό σου δωρεάν απεριόριστο χρόνο μιλίας και μεγαμπάιτ μέχρι να επανήλθει η υπηρεσία σταθερή. Τόσο απλά, μάθε περισσότερα για τη ρεζέρβα επικοινωνία στο Vodafone.gr το home. Μιλάμε για αυτό το οποίο έγινε στο Παρίσι, το οποίο δεν γίνεται να μην μας απασχολεί. Και σε απασχολεί λέτε, από το φόβο σου. Πες ό,τι θέλεις. Ναι, δεν σε απασχολεί γιατί. Δεν γίνεται να μας απασχολεί. Φοβάσαι για σε, φοβάσαι. Ρε φίλε, πες το όπως θέλεις. Χαρακτήρισε το όπως θέλεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που δεν φοβάται. Αυτός που λέει ότι δεν σε νοιάζει για τα θύματα, ρε, φοβάσαι, ρε. Ρε φίλε, δηλαδή θα έπρεπε να είναι δικά μου τα παιδιά. Ή να είναι ο δικός μου άνθρωπος. Ρε, εσύ φοβάσαι για σένα, ρε. Φοβάσαι για την πάρτι σου, ρε. Το κατάλαβες. Αυτό φοβάσαι. Εσύ, για το, τα παιδάκια... εσύ δεν ενδιαφέρεσαι, δηλαδή. Για τα παιδάκια εσύ που... δεν ενδιαφέρεσαι. Για τα παιδάκια που σκοτώσαμε. Εσύ γιατί δεν μιλείς τόσο καιρό. Γιατί εγώ δεν μιλάω ούτε για αυτό. Εσύ το μιλάς. Ωραία. Εγώ τουλάχιστον το μιλάω. Εγώ το θεωρώ λογικό, αντεκδυτική. Να υπάρχει η εκδίκηση και αντεκδίκηση. Ναι, σωστό. Okay. Πάμε στον κόσμο. Το θεωρώ φυσιολογική αντίδραση. Για αυτά που τους κάναμε εκεί τότε εμείς. Δεν είναι αντίδραση. Εσύ στη ζωή σου εκδίκηση δεν ήθελες να πάρεις ποτέ. Είσαι φτιαγμένος εσύ από ατσάλι, από μάρμαρο. Δεν έχεις δηλαδή την αντεκδίκηση στο αίμα σου. Άμα σου κάνει κάποιος κακό. Πάμε στον κόσμο. Δεν μ' απαντάς.
Άμα σε πειράξει κάποιο, δεν θες να τον φας. Δεν πας, ρε φίλε, όχι. Πώς δεν πας. Πώς δεν πας, δεν λειτουργείς έτσι. Όχι. Πώς όχι. Όχι. Εδώ μεταξύ μας στη δουλειά και έχει κόντρες εδώ. Άλλο η κόντρα και άλλο ναι. Σκοτώσεις κάποιον. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άιντε βρε τώρα. Μην υπερβάλλεις. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σου Μάρκο. Γιατί παγώνεσαι με το φιλαράκι μου και εσύ ρε κόκκινε. Εγώ. Ναι. Καταρχήν να σε δώσω να καταλάβεις ότι έχει δίκιο. Ποιος έχει δίκιο. Δεν νοιαζότανε αυτοί όταν έριχναν τις βόμβες. Σκοτώνανε παιδάκια, κλαίγανε μανάδες. Τις μάνες, τις άλλες, τις μουσουλμάνες, έτσι. Ωραία, δεν πρέπει, δηλαδή, άρα δεν πρέπει να νοιαστούμε ποτέ. Αυτό είναι. Οι μάνες χριστιανοί, δεν είναι οι ψυχούλες αυτές. Όχι, ρε, δεν είναι. Διαφωνούμε. Συγγνώμη. Δεν σε. Δεν τα ανέβησε, σου λέει. Τι δουλειά είχαν. Τι δουλειά είχαν οι Γάλλοι. Αναγκαστικά να τα πάει μίσο με μίσο. Έτσι. Ο Οδόντας αντί Οδόντα. Θα σε περάξω, αν δεν σε περάξω σήμερα, θα σε περάξω αύριο μεθαύριο. Με ενόχλησε, θα σε ενοχλήσω. Τι σε κάνω, αυτό το πράγμα θα γίνει. Θα βρω τρόπο, σε φάω. Κάπου θα γίνει μέσα γι' αυτό. Ούτε μια στο δισεκατομμύριο δεν θα γίνει. Για να συνοηθούμε λίγο, αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει τώρα. Αυτό το πράγμα που έγινε, αυτό το πράγμα που δεν έγινε. Δεν σε ακουμπάει καθόλου. Εδώ στο Παρίσι. Πώς δεν μας ακουμπάει. Και γινόταν παλιά, πέτανε οβίδες και βόμβες, τάγκς και μανούλες. Παιδάκια μα παιδάκια. Δεν σε ακουμπάει καθόλου. Εσένα δεν σε ακούμπησε. Εμένα. Ναι. Αυτό με ακούμπησε. Εσένα δεν σε ακουμπούσα τα προηγούμενα. Α, μπράβο. Δηλαδή, τι, δηλαδή, να μην μιλάμε ποτέ, δηλαδή. Αυτό μου λες. Όχι, όχι να μιλάς τώρα που είσαι εσύ το θύμα. Αλλά, δεν μιλούσαμε τότε όμως. Τώρα που είσαι εσύ το θύμα μιλάς. Δηλαδή, συγγνώμη, αν ήταν λάθος... Όταν είσαι ροθήτης... Αν ήμασταν τότε... Θύμητης δεν ήμουν ποτέ, μπερδεύεσαι. Δηλαδή, επειδή δεν μίλησα τότε δεν πρέπει να μιλάω ποτέ. Ερώτηση. Μισό λεπτό, μα Μάρκο, δεν ήσουν θήτης. Όχι. Όταν πέρασαν οι Αμερικάνοι από το λιμάνι σου και βομβαρδίζανε οι σύμμαχοι σου. Ξέρεις που ήμουν όταν ήταν οι Αμερικάνοι. Ξέρεις που ήμουν. Σκαλαγυράδικο θα ήσουν. Λάθος κάνεις. Στο λιμάνι ήμουν και φώναζα να μην περάσω. Εσύ στο λιμάνι. Σε καμιά ψαροταβέρνα που μπεκρούλιαζες. Καλά, καλά. Σε 7 θάλασσες ήμουν. Σε 7 θάλασσες ήμουν. Φώναζες. Κόκκινε. Άρα είσαι κομμουνιστής. Πες ό,τι θέλεις. Κόκκινε. Να κοιτάξουμε τώρα την Ελλάδα εδώ που μας καίνε χίλια δυο προβλήματα. Τον κόσμο μέσα εκεί αυτόν τον δικό μας. Γιατί οι άλλοι και ο κύριος αυτός που είχε έρθει εδώ, άλλα μας είπε του παπά Ευαγγέλιο και άλλα όταν πήγε στη χώρα του, έψελνε. Τα είχες ακούσει τι δηλώσεις είχε κάνει, ε? Τις είχες ακούσει. Βγήκε μέσα, μπήκε στη Βουλή, έκανε δηλώσεις, δεν θα πειραχτεί το τάδε, δεν θα πειραχτεί το άλλο. Βλέπεις τηλεόραση, την κίνη τώρα έχουν 17 ώρες χθες, συνδυάζουν για την πρώτη κατοικία και τα χιλιαδιό. Πες μου ότι το χτύπημα στο Παρίσι έγινε για τα μέτρα. Και εγώ, εσύ, οδηγείτε άλλο. Πες μου ότι το χτύπημα στο Παρίσι ήταν για τα μέτρα. Το χτύπημα στους πύργους, στους δίδυμους, γιατί έγινε και από ποιους, ξέρεις. Έλα ρε τεσενάρα, επιστήμονε και φίλε. Γεια σου Μάρκο. Έγινε. Αυτό που ταλαντίζει τις ανθρώπινες σχέσεις είναι τα συμφέροντα. Όχι αυτό που ταλαντίζει, αυτό το οποίο κρύβεται πίσω από όλα αυτά, φίλε μου Μάρκο. Οι θρησκείες, εθνικότητες, διαφορετικότητες κτλ. Είναι απλά για να θολώνουν τα νερά. Μπράβο. Αυτός που θα εκμεταλλευτεί το γεγονός προς όφελος του συνήθους κρύβεται πίσω από αυτό. Συμφωνούμε 1.000.000%. Για το θέμα των τζιγκατιστών είναι όλα στημένα για να περάσει το παγκόσμιο στρατό εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Ώστε να έχουμε παγκόσμια διακυβέρνηση. Έχουμε παγκόσμια διακυβέρνηση. Η γυναίκα του Μπιλ Κλίντον, ακούσατε, είπε ότι πρέπει να εξαφανίσουμε τους τζιγκατιστές. Κωστή αγόρι μου, εκείνα τα παιδιά που βαρδίστηκαν θα τα μεγάλουν με φανατισμό για να σκοτώσουν τα δικά μου παιδιά, λέει ο Γιώργος. Έτσι σου λένε. Λοιπόν, ισχύει αυτό που λέει. Καλησπέρα από τον Γκέφλε της Σουηδίας. Κόκκινε, πώς βλέπεις όταν ο μουσουλμάνος έρχεται στη χώρα σου και σε απαγορεύει να γιορτάσεις τις γιορτές των Χριστουγέννων ή απαιτεί να βγάλει τους σταυρούς από τις εκκλησίες και εικόνες γιατί προσβάλλει τους μουσουλμάνους. Πώς το βλέπεις αυτό? Απαγορεύουν στη Γερμανία και Σουηδία μουσουλμάνοι να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Δεν το ξέρω αυτό, φίλε μου, το καταθέτεις εσύ. Αν κάποιος απαγορεύει, οκ. Okay. Και καλησπέρα Γρηγόρη, όποιος αναμειγνύει θρησκεία σε αυτόν τον πόλεμο είναι αλλού. Συμφωνώ. Και να σου πω γιατί είμαστε πιο ευαίσθητοι με την Γαλλία. Εμείς στην Ευρώπη είμαστε κομμάτι αυτού του οργανισμού. Επίσης συμβαίνει πολύ κοντά μας. Επίσης για τον Κώστα, όταν οι πρόσφυγες ζητάνε άσυλο από την Ευρώπη και η Ευρώπη πρέπει να πάρει τα μέτρα της απέναντι στον ΆΙΣ, κάτι πρέπει να κάνουμε. Οι πρόσφυγες από τον ΆΙΣ προσπαθούν να γλιτώσουν. Ο μόνος τρόπος να τελειώσει ο ΆΙΣ είναι οι ίδιοι μουσουλμάνοι να τον καταστρέψουν. Κώστα, δεν είναι όλα για τα νούμερα. Και να ξέρεις, Κώστα, δεν είμαστε όλοι ανέστημα αυτό που συμβαίνει από τους Γάλλους επειδή δεν παίξαν τα κανένα του ίδιου. Δεν παίξανε. Στη Συρία υπάρχει πόλεμο. Δεν παίξανε. Ναι. Δεν είμαστε όμως το ίδιο ανέστη, σου λέει. Είστε. Σου λέει δεν είμαστε. Είναι, πώς δεν είναι. Τον έπιασε ο πόνος τώρα με την Γαλλία. Τώρα τον έπιασε.
Ο άλλο λέει: Πέστερα, μα έχουν πρέξει όλοι οι δίθεν ευαίσθητοι. Το, το φαίνεστε είναι σε όλα. Είναι σαν το ποδόσφαιρο, παιδί μου. Ξέρεις, όταν η ομάδα μα παίρνει τη διαιτησία. Γρηγόρη, λέει: Τι έχει να πει για το ψωμί. Σταμάτα λίγο. Όταν παίρνει η ομάδα μα τη διαιτησία, να μα τη τούμπα. Όταν έρχεται το Μαρινάκι, εδώ μια αρχίζει κλαίει. Κατάλαβε. Τη μια να μα τη τούμπα. Γρηγόρη, τι έχει να πει για το ψωμί, Ερακλή, μετά την μπουστάρδα το ψωμί. Τι άλλο θα υπάρξει και προφορετικά, μήπω. Τώρα είναι λευτέρη μάρκετινγκ. Τι μάρκετινγκ να πει ο Ερακλή, ρε. Το βάλε καλά σούπερ μάρκετ μέσα, ρε. Παρακαλώ. Τι να πουλήσει ο Ηρακλής μπουστάρδα. Πάμε. Παρακαλώ. Ρε. Έλα. Καλησπέρα. Ναι. Μ' ακούς? Ναι. Κούω, κούω. Λοιπόν, πρώτον, θέλω να πω ότι για αυτό που έχει γίνει τώρα εδώ στη Γαλλία. Είσαι στη Γαλλία? Όχι. Είπες εδώ στη Γαλλία. Όχι, για αυτό που έγινε εδώ στη Γαλλία. Mm. Συγκεκριμένα θα πω ότι ναι, στεναχωριόμαστε για αυτό που έγινε για τον κόσμο, αλλά δεν θα καταδικάσουμε αυτό που κάνανε τις γαλλιστές. Αδερφέ, εδώ και χρόνια τους έχουν ξεσκίσει. Φοβάμαι όμως και λέω το εξής. Μην είναι στημένο όπως με τους πύργους για να γίνουν τα χειρότερα. Μπράβο, εκεί, μπράβο, 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 μ' αρέσει η άποψή σου. Και θα πω και κάτι ακόμη. Είναι καλό να φωνάζεις γιατί μαζεύτηκε ο κόσμος τότε εδώ πέρα για το αν ο Μέγας Αλέξανδρος είναι δικός μας ή άμα είναι δικός τους. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Σε παρακαλώ, άκουσε. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ναι, άκουσε με λίγο. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δεν υπάρχει να μάθω. Να μάθω. Θα σε ακούσω όλα να μιλάμε. Δεν υπάρχει. Μου λες τώρα πιανού είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν με ενδιαφέρει, αδερφέ. Κάτσε να ακούσουμε. Εγώ ξέρω ότι όταν καταδικάζω να πούμε τον άλλο σαν φασίστα τον Χίτλερ, δεν μπορεί να εξισώνομαι εγώ και να θέλω. Να μοιάζουμε για το Μέγα Αλέξανδρο. Τι σχέση έχει ο Μέγας Αλέξανδρο με τον Χίτλερ, φίλε? Κατακτητικό πόλεμο έκανε. Αυτό σου λέει. Τι έκανε? Κατακτητικό πόλεμο έκανε. Μπορώ να μιλήσω με έναν και με τους δύο δεν μπορώ. Τι σχέση έχει ο Μέγας Αλέξανδρο με τον Χίτλερ, για πες μου. Σου το λέω γιατί. Δεν με απαντάς, τι σχέση έχουνε. Με ποιο πράγμα? Μέγας Αλέξανδρο και Χίτλερ. Και οι δύο φασίστες ήταν, πήρανε λαούς. Στον κόσμο σου, φίλε. Τον ένα το λατρέψανε. Δεν έχει σημασία ποιο πράγμα το λατρέψανε. Άλλο σε λέει. Αλεξάνδριες έχει 30 ανατινηφίλοι όπου πήγε. Δεν έχει σημασία, ρε. Άλλο σου λέει. Και το Χίτλερ, το Χίτλερ μιλάμε, σκοτώθηκε κόσμο και πνίγηκε στο αίμα, τρελώσε. Τι συγκρίνει τώρα. Δεν σκοτώθηκε κόσμο για το Μεγαλέξανδρο. Δεν βιάστηκαν γυναίκε. Δεν τι πάντρεψε με το ζόρι άλλο. Ρε φίλε, τι σχέση έχει ο ένα με τον άλλο. Ήταν δικό μα ένα γι' αυτό. Ο άλλο ήταν δικό μα. Αυτό κατάλαβε. Αυτό κατάλαβε. Ο ένα ο διατητή ήταν δικό μα. Αλλά διαβάστε λίγο ιστορία, παιδιά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να τα λέω. Κάτσε ρε, σε ρωτάει. Έγινε ένα φιλεγιά γαρά. Κάτσε ρε, σε ρωτάει. Κάτσε, άσε τη. Να φοβάμαι, δεν φοβάμαι. Τη Αλεξάνδρη, άστε. Σκότωνε ο δικό μα. Έκανε πόλεμο. Πήγε τέτοιο. Ναι, έκανε πόλεμο. Στον κόκκινο ρωτά. Κλείσει τον άρεχε. Ε! Τελείωσε ο άνθρωπο. Ξύνει τα. Ναι, λέγε, ναι. Σε ρωτάει, ο δικό μα σκότωνε ο άνθρωπο. Έκανε πόλεμο. Ερώτηση. Άμα σκοτώνει επιτιθέμενο ή αμυνόμενο είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, επιτιθέμενο δεν σκότωνε. Okay. Ξεκινάω με μια με τα απλά γιατί δυστυχώς πρέπει να ξεκινάμε τον κόσμο. Όταν ξεκινάει κάποιος αμυνόμενος. Ποιος ξεκίνησε? Έχει... Ρωτάω κάτι, είναι το ίδιο, έχει την ίδια βαρύτητα αμυνόμενος ή επιθέμενος? Σε ρωτάω, δεν με απαντάς. Σκότωνε το. Ο ένας. Ναι, ο ένας. Ο Χίτλερ. Ναι. Πίστευε ότι στην αρία φυλή. Ναι, ναι. Πίστευε στο ότι πρέπει να υπάρχουν μόνο ξανθή γαλανομάτιδε. Ήταν ο Χίτλερ για δέσιμο ήταν. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν τρελός. Ματαιόδοξος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Πάμε παρακάτω. Ο ένας ήταν τρελός. Το ματαιόδοξο το δέχομαι. Ήταν... Το ματαιόδοξο το δέχομαι, τίποτα άλλο. Μισό λεπτό. Σκότωνε κοσμάκι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Α, το ζητούσαν να πάει. Α, το ζητούσαν. Ακριβώς. Τράβηκε ο οργανισμός του δηλαδή. Μάλιστα. Και ο δικός του οργανισμός. Για τη ματαιοδοξία δεν αμφιβάλλω καθόλου. Αλλά άλλο τρελός, μη μου συγκρίνει ανώμια πράγματα. Ορίστε. Βίαζαν τη γυναίκα. Ερσί. Ναι, τις παντρεύανε με το ζόρι, ρε. Άλλο παντρεύανε και άλλους βιάζανε. Α, πάρε δρόμο από εδώ πέρα. Παρακαλώ. Ναι. 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 Έλα. Κόκκινε, αφού δεν το έχει, μην τα ανακατεύσει τόσο πολύ. Αφού δεν το έχει. Ερσί. Πε τη γνώμη σου, φίλε. Ερσί, κοίταξε, δεν έχει κανένα ραδιόφωνο στην Ξάνθη να πάρει τηλέφωνο. Βράστη Ξάνθη, ρε. Κολοκύθι από την Καβάλα είναι. Α, εσύ είσαι ο Πόντιο. Εσύ πε ό,τι θέλει. Εσύ πε ό,τι θέλει. Είσαι Πόντιο, δεν με τρώει. Εσύ πε ό,τι θέλει. Βρίσκω ο γουστάρι. Α, σ' άρεσε τώρα. Εσύ βρίσκεις ο Γουστάρι. Είπες προηγουμένως τους δύο ανθρώπους που ήρθαν που είναι απλήρωτοι 5 χρόνια. Και σήκωσες ένα στόμα χωρίς να ξέρεις τι σημαίνει ακριβώς. Για πες μου. Είχαν 5 χρόνια να πληρωθούν, γιατί δεν φεύγανε.
Γιατί είναι στο, στο δημόσιο είναι. Στο δημόσιο είναι και δεν μπορεί να φύγει από το δημόσιο δηλαδή. Εσύ άμα δεν σε πληρώσει ο κύριος Ανδρώνης, θα κάνεις 5 χρόνια πληρωτός. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Εσύ λες για πλάκα τους βγάλαμε εδώ, δηλαδή λες ότι παρουσιάσαμε ένα πράγμα, ένα πράγμα το οποίο δεν υφίσταται, αυτό λες. Όχι, δεν ξέρω αν υφίσταται σοβαρά γιατί είπες εσύ να το τρέξεις. Εσύ ρε Κόκκινε, άμα ανοιχτός δεν μπορεί να βρει το σπίτι, τι να τρέξεις δηλαδή. προφανώς γι' αυτό ήρθαν σε μένα. Ρε Κούφιομίδη είσαι βρε αγόρι, μάτια. Καλύτερα Κούφιομίδη παρά κάτι άλλο Κούφιομίδη. Παρακαλώ. Λόγω ηλικίας, όχι, τον επιτρέπω, αλλά εντάξει. Πάνω από 75 ναι. Θίγει όμως ένα πράγμα το οποίο είναι σοβαρό. Εμένα αν με βρίζει όσο θέλει. Ναι. Τώρα οι άλλοι να πλήρωνε 5 χρόνια. Και πήρε να αναφερθεί για αυτό το θέμα. Ρε φίλε, δεν του συγχωρώ. Ό,τι θέλει, ούτε την ηλικία, όχι. Εμένα αν με βρίζει. Τώρα θίγει οι άλλοι δεν έχουν να φάνε. Και πιάνει τώρα το θέμα αυτό. Μη ρε Κόκκινε, ας βρίζει εμένα. Τελείωσε. Παρακαλώ. Βρίζει. Εντάξει, πάμε, ναι. Ναι. Καλησπέρα, με ακούτε. Βεβαίως. Ναι, κύριε, ακούμε. Ναι. Με λένε Γιώργο, όχι το τραγουδάω. Και ποτέ δεν τραγουδάω, ναι. Για τις αγάπης. Όχι, πρώτη φορά βγαίνω και έτσι με άγγιξε το θέμα, σας ακούω πολύ. Καλώς όρισες. Να είστε καλά, παιδιά. Μου αρέσετε πάρα πολύ και οι δύο. Πολλές φορές όλα αυτά που παίζετε έχουν δράκο και με κάνουν και γελά, άλλες φορές με κάνουν και κλαίω. Άμα βρούμε δράκο το βάζουμε, άμα δεν βρούμε. Ναι, ναι, όχι, εντάξει. Κάνω εγώ το δράκο. Μην παρεξηγηθούμε, φιλαράκια είμαστε. Λοιπόν, θα μιλήσω εγώ για το θέμα. Οι καταδικασμένοι Έλληνες καλούνται τώρα να καταδικάσουν τους άλλους καταδικασμένους, κάπως έτσι το βλέπω, και μέχρι να δεν ξέρω πού μπορούμε να φτάσουμε, αλλά ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μπορεί στην Γαλλία να σκοτωθήκαν ξέρω κάποια άτομα και το καταδικάζουμε σαν καταδικασμένοι, αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουν φύγει κάποιες χιλιάδες άτομα τα οποία έχουν αφήσει πίσω ορφανά παιδιά και όλα αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν, ξέρεις με τι, φίλε μου, μάλλον και στους δύο. Όπως μεγαλώνανε τότε στο κρυφό σχολείο. Δηλαδή κάποια στιγμή μην νομίζετε ότι αυτό που σπέρνουμε αυτό θα θερήσουμε σε λίγα χρόνια. Δηλαδή είναι δυνατόν το παιδί σου να φύγει ο πατέρας και να μεγαλώνει όπως μεγαλώνουν τα υπόλοιπα παιδιά. Ερώτηση κάνω σε όλους εσάς που παίρνετε τηλέφωνο. Σε κάποια φάση και αυτά τα παιδιά θα είναι μεγάλα και θα έχουν πάντοτε την εκδίκηση στο μυαλό τους. Θέλουμε δεν θέλουμε όσο και να λέμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι και ότι ζούμε που ζούμε και ότι στρεφόμαστε με μπομφιλέ. Να ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα μεγαλώνουν παιδιά τα οποία τα έχουμε σπείρει ήδη το μίσος, όπου και να ανήκει ο καθένας μας. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε και να μην κοιτάμε μόνο μακριά. Είμαστε ήδη εμείς καταδικασμένοι και δεν μπορούμε να καταδικάσουμε κανέναν και για τίποτα, όταν έχουμε χάσει τόσες χιλιάδες άτομα. Αυτό ήθελα να πω. Σοφά μίλησες, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Άλλο ένα, παρακαλώ. Λοιπόν, μέχρι να τηλεφωνήσει άλλος ένας, προλαβαίνουμε. Διαβάζω δύο μηνύματα και λέμε το χορηγό. Γρηγόρη, καλησπέρα. Πριν αναφερθεί σε ένα θέμα, καλό είναι να ενημερώνεσαι ο τζιχαντισμός, επίσης γνωστός ως τζιχαντιστικό κίνημα ή κίνημα του τζιχάτ, είναι μια έννοια αναφερόμενη στο Κοράνι, η οποία θεωρεί ότι οι μουσουλμάνοι έχουν καθήκον να μεταδώσουν τη μουσουλμανική θρησκεία με τη βία ή χωρίς τη βία. 2.78, συγγνώμη, μάλλον δεν έγινε αντιληπτός. Ή δεν εκφράστηκα καλά, ή δεν με έπιασες. Άλλο το τζιχάτ. Εντάξει, η νηστεία που κάνουν και άλλο αυτό το οποίο. Είδε τι κάνουν οι θρησκείες στη γη, Κόκκινε. Όχι. Είδε τι κάνουν οι θρησκείες στη γη, Κόκκινε. Πολλοί, ναι. Πολλοί φίλοι μου στείλανε και μου λένε: είχε πει ο Γέροντας Παΐσιος αυτό. Είχε πει ο Γέροντας Παΐσιος. Μ' άρεσε με τον Γέροντα Παΐσιο. Σκάσε. Σκάσε. Σταμάταρε με τον Γέροντα Παΐσιο. Είχε πει εκείνο λόγο. Τον πουλάτε για να πουλήσετε τον Γέροντα Παΐσιο, ρε τον άνθρωπο. Αντιλαμβάνεσαι κάτι τέτοιο. Πουλάνε λάδι και αντιλαμβάνεσαι από μένα κάτι τέτοιο. Αντιλαμβάνομαι. Από μένα. Ο άλλο τη στάρι εφημερίδα. Το σταματάω. Πρώτη σελίδα. Ειλικρινά δηλώνω παρέτηση τώρα. Τον άνθρωπο, εγώ δηλώνω παρέτηση τώρα. Το πιστεύει ότι το κάνω. Το πιστεύω ότι το κάνω και εσύ, ρε. Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Θα το βουλώσει για να ακούσει. Πουλάει λάδι ο άλλο. Σα πουλάνε. Του Παΐσιου λέει. Άντε, θα σε προλάβω. Σα πουλάνε πράγματα που είπε ο Γέροντα τα οποία δεν υφίστανται. Πρώτον. Για να τα εκμεταλλευτούν. Τα είπε λέει ο Γέροντα και τα πιστεύετε. Δεύτερον. Επειδή πολλά εξ αυτών είναι αλληγορικά. Μη βιάζεστε να τα ερμηνεύσετε. Πάμε σε ένα τελευταίο φίλο, παρακαλώ. Άστε τον άνθρωπο, πέθανε εκεί πέρα. Εκμεταλλεύεστε. Ήταν ο Άγιος. Δε Άγιος, Μάγιος, τον εκμεταλλεύονται, εγώ ξέρω. Παρακαλώ. Δεν ξέρω ότι ήταν Άγιος. Ναι. Πουλάει όλος λάδι. Ναι. Τον Παΐσιο. Ναι, σε αυτό συμφωνώ μαζί. Άντε, φύγε, το κάνει το εμπόριο τον άνθρωπο να πούμε. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε.
τι κάνετε. Καλά, ρε. Ε, πού είναι ρε, το τσικουδιά, ρε. Ψάχνουμε να βρούμε μια τσικουδιά. Ψάχνει κούτρα πάλι. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά αυτά. Να μιλήσουμε λίγο, ναι, να μιλήσουμε λίγο. Ναι, γι' αυτό τώρα που λέτε, είναι φίλε τόσο ο κόσμο για αυτό που έγινε στη Γαλλία. Αλλά δεν έχω ακούσει κανένα από αυτού του Ευρωπαίου ηγέτε να βγει και να πει για του δικού μα που αυτοκτονούμε κάθε μέρα. Να πει θλίβομαι κι εγώ. Είναι θλιβερό αυτό που έγινε. Μπορούσε να ζήσει τον καθένα. Οι οικογένειε που κάθε μέρα χάνουν και ένα δικό του. Και τον άνθρωπο τα τύπο. Αν και αυτοκτονίε. Πήγε κανένα από αυτού. Μα τι κάτι. Για τον φτωχό. Βγάλατε πριν, είπατε δύο ανθρώπου πέντε χρόνια πλήρω του. Δεν έχω ακούσει. Κάτι είναι θλιβερό, λέμε αυτό που έγινε. Και όσο για αυτό που λέει Γρηγόρη, για ο Ραυτόπουλο. Κι εγώ θρήσκος είμαι, αλλά την εκκλησία πλέον όλα αυτά τα κάνανε επάγγελμα. Να πουλάνε. Νεκτάριε, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Έχω πει ότι υπάρχει η εκκλησία, ναι, και η εκκλησία ΑΕ. Αμάν. Ναι. Ναι. Μην μπερδεύετε την εκκλησία ΑΕ με την εκκλησία. Όχι, σίγουρα. Όταν εγώ πάω να ανάψω ένα χεράκι, δεν πρέπει να μου γράφει τιμή ένα ευρώ μισό ευρώ. Άστε τώρα το θέμα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εδώ πάμε σε βαθύτερα θέματα. Πώς βάζουν τις θρησκείες. Εδώ είναι τώρα ότι χρησιμοποιούν τον Αλλάχ, τον Χριστό και οποιονδήποτε, τον Μωάμεθ, για τον πόλεμο. Σκοτώνουν τώρα για τον Αλλάχ. Πριν 500 πιστεύει χρόνια, ο άλλος τώρα ότι θα σωθεί η ψυχή, ναι, του, αν σκοτώσει, αν πάρει 500 στο λαιμό του, καταλαβαίνετε. Πριν 500 χρόνια ο κόκκινος, αν με έβρισκε εμένα, θα με έλεγε μάγισσα είμαι και τα λοιπά. Δεν πιστεύω, δεν κάνω. Καλά, εγώ πιστεύω ότι είσαι μάγισσα και τώρα, ναι, δεν χρειάζεται. Δεν πρέπει να πάρει 500 χρόνια. Ότι είσαι μάγισσα είναι γνωστό. Αυτό είναι. Το ότι συμβαίνουν όλα τα μαγικά γύρω σου είναι γνωστό. Δεν χρειάζεται να περάσουν χρόνια. Αυτό που λένε τώρα, με το έτσι θέλω πάνω να περάσουν τη θρησκεία. Το Κοράνι αυτό που είπατε, το γράφει, θα αναγράφει. Όχι, πουθενά δεν λέει φάε λάχανο κάποιον για να πιστέψεις. Α, κάτσε και θα σου πω, πριν κάποιες μέρες... Πουθενά δεν λέει φάε λάχανο κάποιον για να... Άφησε με να σου μιλήσω λίγο, ήμουνα με ένα θεολόγο, ο οποίος του εξήγησα πέντε πράγματα, είμαι στην Κύπρο, άνθρωπος Έλληνας δικό μας, είμαι, έχει τελειώσει... Ωραία, φέρε μου το Κοράνι, φέρε μου το Κοράνι να μπεις που γράφει φάε κάποιον. Να σου πω κάτι, το Κοράνι από ό,τι μου είπε, γιατί το έκανα και εγώ κάτι. Άσε τι σου είπε, σε ρωτάω κάτω, φέρε μου το Κοράνι και δείξε μου που λέει φάει κάποιον λάχανο. Σε κάποιο σημείο, αν το διαβάσει το Κοράνι, δεν υπάρχει. Γράφει, όποιο, όταν δεν επιβάλλεται η πίστη με το καλό στον άπιστο, θα το επιβάλλεις με τη βία. Το γράφει μέσα. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ αυτό έχω δει. Okay. Δεν υπάρχει αυτό το σκοτώνεις και επιβάλλεις. Τέλος πάντων, δεν μου λέει, η γνώμη σου, εσύ τον κίνδυνο τον έχουμε νιώσει ή θα τον νιώσουμε μέσα στο σπίτι μας. Όποιος δεν το κατάλαβε ήρθε χτες. Το πιασες. Ήρθε από χτες, να είσαι καλά. Να είσαι καλά παιδιά, θα λέμε. Πανεγιάλιος Κισαμικός 1-0 είναι σκόρ ημιχρόνου. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε, καθώς ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων. Μισό λεπτό λίγο. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Νάμπη. Είσαι μαλάκας τώρα, δηλαδή μπορώ να μιλήσω. Με βρίζεις, εγώ έχω πει να μην βρίσω. Ναι, δηλαδή εντάξει, αυτό το πράγμα είναι το κάτι άλλο. Πες τίτλους. Θέλω να πω τίτλους ειδήσεων με τη Μαρίνα Μπίκου. Τρίτο ημίχρονο αμέσως μετά. Έχει εγώ ένα καθηγητή, δεν με αφήνεις να σου πω. Ό,τι βλακία σκεφτεί, τη λέει ο κόκκινος, λέει ο καθηγητής. Ας διαβάσει τι σημαίνει τσιχάντ. Τζιχάντ λέει σημαίνει νηστεία. Ανόητος ή μη μαθέστατος. Στείλε ρε καθηγητή ένα μήνυμα. Αυτό θέλει να πεις. Ναι, τζιχάντ. Okay. Τι σημαίνει τζιχάντ. Okay, εντάξει, δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Okay. Ό,τι πει ο καθηγητής. Ο καθηγητής. Να είναι καλά. Όνομα έχει ο καθηγητής. Άντε, είπες ένας καθηγητής. Ναι. Τι θα πει τον έχω εδώ. Όνομα έχει. Ρε καθηγητή. Απ' την έδεσα είναι ο άνθρωπος. Και λοιπόν. Σου λέει δεν είναι τσιχάντ νηστεία. Άλλο είναι. Καλά. Είναι νηστεία. Okay. Είναι κάτι άλλο το τσιχάντ και το έχουν κάνει κάτι άλλο. Καταλαβαίνεις τώρα τι. Εγώ δεν ξέρω. Ναι, σου λέει είναι κάτι άλλο και το έχουν κάνει κάτι άλλο. Αυτό τι δεν κατάλαβα. Είναι κάτι διαφορετικό και το έχουν κάνει σε ιερό πόλεμο. Το οποίο δεν σημαίνει ιερός πόλεμος. Το είπα εγώ μια απλή λέξη δεν σημαίνει ότι σημαίνει μόνο αυτό το πράγμα ή τελειώσαμε εκεί. Άρα έχει ανάλυση. Αυτό δεν κατάλαβα. Τεράστια. Τέλειος, δεν το είναι. Αυτό πες το, να το καταλάβω. Δεν το καταλάβω. Σημασία έχει πώς το κάνουν. Εντάξει. Αυτοί το έχουν παρουσιάσει σαν εκδίκηση, σαν ό,τι μπορεί να φανταστείς. Λοιπόν. Μαρίνα Μπίκου και αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Δημήτρη Κανελάκη, Κυριάκο Κίτσο και Τάνια Δήμου. Πρώτα Θεός θα λέτε με τον Κώστη το βράδυ, όλοι μαζί αύριο. Να είστε καλά. 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 Όλοι μαζί αύριο.
Να είστε καλά. Τι μαζί αύριο. Να είστε καλά. Τι μαζί αύριο. Να είστε καλά. Τι μαζί αύριο. Να είστε καλά. Τι μαζί αύριο. Να είστε καλά. Τι μαζί αύριο. Να είστε καλά. Τι μαζί αύριο. Να είστε καλά. Τι μαζί αύριο. Να είστε καλά. Τι μαζί αύριο. Να είστε καλά. Τι μαζί αύριο. Να είστε καλά. Τι μαζί αύριο. Να είστε καλά. Τι μαζί αύριο. Να είστε καλά.